Σήμερα, εγώ και ο Τιμούν θα είμαστε μαγείρες στο φαλάδικο Πάνθεον. Στάς, τι κάνετε παιδιά εκεί πέρα? Ωχ, για να δούμε. Παιδιά, εσείς τι κάνετε εδώ πέρα? Εμείς εδώ πέρα μαγειρεύουμε, είμαστε μάγειρες. Εσείς τι κάνετε εδώ πέρα? Εμείς τι κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ πέρα μάγειρες. Όπως ήμασταν πριν, έτσι συνεχίζουμε, δουλεύουμε και τώρα, τι εννοείς? Αφού εμάς πήραν σήμερα τηλέφωνο και είπαν πως εμείς θα είμαστε οι μάγειρες. Μήπως θα είμαστε ταυτόχρονα και οι δύο και οι τέσσερις βασικά? Και πώς θα γίνει αυτό? Εγώ θα είμαι εδώ πέρα ο boss. Όπα, δεν κατάλαβες, εγώ είμαι το αφεντικό, Οδυσσέα, εγώ είμαι εδώ ο boss. Όχι, εγώ δεν τα κανονίζω όλα εδώ πέρα. Τι δεν κατάλαβες ρε μικρέ, κατάλαβες? Τέλος, εγώ θα είμαι πέρα το boss του Τιμόν και εσύ το boss του Κώστα. Και θα δούμε ποιος κάνει καλύτερη δουλειά, εγώ ή εσύ. Αλλά οι πελάτες και οι συνδρομητές θα αποφασίσουν ποια ομάδα θα νικήσει. Η δικιά μου ή του Οδυσσέα? Ωραία παιδιά, πάμε να αρχίσουμε. Πρωτό όμως πάμε να αρχίσουμε παιδιά, έχω για σας μια δουλειά παιδιά. Να πάτε κάτω στο κανάλι, να πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι και να κάνετε εγγραφή. Και όσοι κάνετε εγγραφή είστε μάγκες σαν και εμάς παιδιά. Ωραία, πάμε, έρχονται οι πελάτες. Πάμε. Ήρθατε στο Πάνθεον, τι θα θέλατε? Θέλω ένα μπέργκερ, μια κοκακόλα και γρήγορα. Γιατί δεν θα τα πάμε καλά? Μάλιστα, κάνα γλυκάκι θέλετε? Με βλέπεις να θέλω γλυκό εγώ? Και το μπέργκερ να μην είναι καθαρό. Μάλιστα. Κύριε Σεφ, έχουμε την πρώτη μας παραγγελία. Για πες τι παραγγελία έχουμε. Ήρθε ένας πολύ περίεργος πελάτης και φαίνεται να είναι αλήτης. Ναι και δεν με νοιάζει, ποια είναι η παραγγελία? Θέλει ένα μπέργκερ, αλλά να μην είναι καθόλου καυτερό. Εντάξει, πανεύκολο. Ωραία, πάω να το φτιάξω. Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε στο μπέργκερ είναι το μπιφτέκι. Και τώρα θα το βάλουμε εδώ πέρα να ψήνεται. Και τώρα περιμένουμε. Τώρα το γυρνάμε το μπιφτέκι. Πήγα να το χάσω, δεν πειράζει, όλα καλά πήγανε. Ωραία, και τώρα θα βάλουμε ψωμάκια. Όσο ψήνεται το μπιφτέκι βάζουμε κέτσαπ και μουστάρδα. Ωραία, εδώ. Ωραία, νομίζω φτάνει. Και τώρα βάζουμε και μουστάρδα. Εδώ. Ωραία. Τώρα πρέπει να βάλουμε το μπιφτέκι και πάω να το πάρω τώρα. Ωραία, φέραμε το μπιφτέκι, τώρα το βάζουμε πάνω στο ψωμί. Ωραία. Τώρα βάζουμε τυρί. Και τώρα βάζουμε τις πίκλες. Α, και βάζουμε πολλές πίκλες. Ωραία, νομίζω πως είναι έτοιμο. Και ήρθε η ώρα η παραγγελία να έρθει στο πελάτη. Ωραία, και τώρα το κλείνουμε. Και είναι έτοιμο το μπέργκερ. Και το μόνο πράγμα που μας έμεινε είναι να βάλουμε πατάτες. Ωραία, είναι έτοιμο το μπέργκερ. Πάμε να φωνάξουμε το σερβιτόρ. Κώστα, έτοιμο! Παιδιά, τώρα θα πάρω το μπέργκερ του Οδυσσέα και θα πάω μέσα φουλ ταμπάσκο. Έτσι, όταν το φάει ο πελάτης θα τρελαθεί και ο Οδυσσέας θα το ακούσει πολύ άσχημα. Ωχ, παιδιά, έχει το Κώστας. Με τις πατάτες και ορίστε και η κοκακόλα. Ευχαριστώ. Καλή όρεξη. Δοκιμάστε παρακαλώ. Τιμόν, έβαλα τα μπάσκο στο μπέργκερ του Οδυσσέα και μόλις πλάτης αδειαστεί τελείως, φέρε το καλό μπέργκερ. Και έτσι εμείς θα πάρουμε το πόντο και θα είμαστε καλύτεροι, εντάξει. Ναι, περιμένω, έλα. Πώς σας φαίνεται, σας αρέσει? Τι βάλατε μέσα? Τι εννοείτε, αυτά που ζητήσατε? Σας είπα να μην μου βάλετε καυτερό και μου βάλετε καυτερό. Πάτε καλά. Κύριε, μα συγχωρείτε. Έγινε ένα λάθος και θα σου ξαναφτιάξουμε μπέργκερ με το καλό μάγειρα. Εδώ πέρα. Τι αστεία είναι αυτά? Ποιος είναι ο κακός και ποιος είναι ο καλός μάγειρας? Μεγάλη ιστορία, απλά φάλε το κερασμένο από εμάς. Πολύ ωραίο. Μαμά! Εσείς πιτσιρίκια, μάθετε να μαγειρεύετε καλύτερα. Άντε, γεια, Κωστίκα. Κώστα, του άρεσε το μπέργκερ! Ο Οδυσσέα έγινε κάτι πάρα πολύ τραγικό. Τι έγινε δηλαδή, τι θέλεις να πεις? Ο Στάς και ο Τιμόν μας κάμαραν. Βάλανε κάτι καυτερό στο δικό σου το μπέργκερ και ήταν αηδία για το πελάτη. Ενώ ο πελάτης μας ζήτησε χωρίς καυτερό. Άρε, αυτά τα σκουλίκια θα τους πάρουμε εκδίκηση. Οδυσσέα, είδες τι έγινε? Με Στάς μπαμπά δεν τα βάζεις. Στάς μπαμπάς μαγειρός. Στάς μπαμπούς. 1-0. Έτσι, 1-0. Άντε για Οδυσσέα, loser. Θα δεις, Στάς, έχουμε και άλλους πολλούς πελάτες που θα έρθουν. Θα κερδίσει ο Στάς μπαμπάς μαγειράς, να ξέρεις. Εντάξει, έλα, πήγαινε, άντε. Ωρε φίλε, δεν έχω θέλω να ασχολούμαι άλλο με αυτόν, άντε.
Καλησπέρα σας, τι θα θέλατε? Καλησπέρα σας, τι θα θέλατε? Από ποιον από τους δύο παραγγέλουμε? Από μένα. Όχι, από μένα. Όχι, από μένα παίρνετε. Όχι, από μένα. Οκ, εντάξει, τότε εγώ θα παραγγείλω από σένα και εσύ, Βικτόρια, παράγγειλε από αυτό. Για να μην μαλώνετε. Μάλιστα, τι θα θέλατε? Μάλιστα, τι θα θέλατε? Εγώ θέλω ένα κλαμπ σάντουιτς. Και εγώ θέλω ένα κλαμπ σάντουιτς. Ωραία, ένα κλαμπ σάντουιτς, μάλιστα. Ένα κλαμπ σάντουιτς, μάλιστα. Να ξέρεις την έχεις βάψει. Για ποιο λόγο παίρνεις παραγγελία από τον πελάτη μου? Εσύ παίρνεις παραγγελία από το δικό μου πελάτη. Τι είχε το όνομά σου για το δικό σου πελάτη? Άντε. Γιατί είχε το δικό σου? Ναι, είχε. Παιδιά, μην μαλώνετε. Εγώ θα τα φτιάξω όλα. Όχι, εγώ θα τα φτιάξω. Όχι, εγώ είμαι καλύτερος μάγειρας. Τι λες, εγώ είμαι καλύτερος. Καλά, φτιάχνουμε το ένα εγώ, το άλλο εσύ τότε. Άντε. Τι έχουμε? Λοιπόν, ένα κλαμπ σάντουιτς εγώ. Και εγώ ένα κλαμπ σάντουιτς, Οδυσσέα. Μάλιστα, μάλιστα. Οδυσσέα, τώρα θα δείξει ποιος είναι καλύτερος από εμάς τους δύο. Ναι, φυσικά και εγώ. Πάμε. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, αφού ψήσαμε το μπέικον εδώ πέρα, αλλά και το ψωμάκι, το στείλουμε έτσι. Βάζουμε αυτό από πάνω, έτσι και αυτό εδώ. Τώρα πάμε, βάζουμε ζαμπόν και τυρί. Εδώ πέρα, έτσι και έτσι. Και τώρα, παιδιά, τα ενώνουμε, κοιτάξτε. Παπ και παπ. Ωραία, τέλεια. Τώρα βάζουμε τα ξυλάκια εδώ πέρα. 1, 2, 3, 4. Και το κόβουμε. Ωραία, είναι έτοιμο το δικό μου. Και τώρα πάμε να δούμε τι κάνει ο Στάς. Στάς. Τι? Έχεις 30 δευτερόλεπτα με κλειστά μάτια να πας και να φέρεις μια κολακόλα. Και εγώ τι κερδίζω? Κερδίζεις 50 ευρώ. Αχα, easy peasy lemon squeezy. Κλείνω τα μάτια μου και πάμε τώρα στο ψυγείο. Ωραία, τώρα παιδιά θα δείτε τι θα κάνω. Ωραία, τώρα ανοίγουμε το κλαμπ σάντουιτς όσο Στάς λείπει. Έτσι, και πάμε να βάλουμε τη ζάτιγη. Ωραία, νομίζω είναι μια χαρά. Κλείνουμε τώρα για να μην καταλάβει τίποτα ο Στάς. Ωραία, βάζουμε και τα ξυλάκια. Έρχεται ο Στάς και ο Στάς σίγουρα τίποτα δεν θα καταλάβει. Εδώ είσαι, Οδυσσέα, κέρδισα! Δεν πήρες κοκακόλα, πήρες φάντα! Ναι, αλλά πήγαμε και στα μάτια στο ψυγείο, γύρισα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, οπότε κέρδισα! Δεν με νοιάζει, εγώ είχα πει κοκακόλα, άντε, δεν ήξερε το challenge! Πούρε φίλε, εντάξει, πάω να φτιάξω το κλαμπ σάντουιτς μου, να το δώσω στους πελάτες. Τιμόν! Κώστα! Έτοιμα τα κλαμπ! Μία μου κουμπάς, ρε μου μπάκι, άντε, έλα, φεύγουμε. Οδυσσέα, σίγουρα θα σε κερδίσω. Σίγουρα κάνω καλύτερο κλαμπ σάντουιτς από σένα. Αυτό θα το δούμε, Στάς. Θα το δούμε τώρα. Εδώ πέρα το κλαμπ σάντουιτς είναι το καλύτερο. Και εδώ το δικό σας είναι πολύ καλύτερο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Τέλειο! Για να δοκιμάσουμε και το δικό μου. Ιου, τι βάλατε εδώ πέρα, τι είναι αυτό? Τι εννοείτε, είναι ένα κανονικό και φανταστικό κλαμπ σάντουιτς. Τι είναι αυτό, ούτε φανταστικό είναι ούτε κανονικό. Τι βάλατε μέσα και είναι τόσο γλυκό, τόσο ιδία. Τι εννοείτε, γλυκό, δεν πρέπει να έχει κάτι γλυκό μέσα. Συγγνώμη, το παίρνω και πάω να μιλήσω με τον μάγειρα, εντάξει, με συγχωρείτε. Τι γιατί μου, δύο φορές πίσω. Στάς, με ενημέρωσε ο άνθρωπος πως είναι γλυκό, έχεις κάνει κάποιο λάθος. Δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Οδυσσέα, τι έκανες? Εγώ έβαλα σαντιγί μέσα στο κλαμπ σάντουιτς. Τι έκανες, Οδυσσέα, είσαι τρελός? Εγώ τώρα ρεζίλια έγινα. Παιδιά, δεν με νοιάζει. Τώρα το σκορ είναι 1-1. Καλά, πάμε σ' Οδυσσέα, θα χάσετε και θα χάσετε. Άντε, κλαίει και ο άλλος. Πότε θα έρθει αυτός ο σερβιτόρος? Δεν έχω ιδέα, καθόμαστε εδώ πέρα 10 λεπτά. Α, έρχεται. Κώστα, εσύ πας στον έναν, εγώ πάω στον άλλον. Ωραία, συμφωνώ. Καλησπέρα σας, εγώ είμαι ο σερβιτόρος για εσάς. Καλησπέρα σας, εγώ είμαι ο σερβιτόρος για εσάς. Οκ, θα ήθελα ένα γύρο κοτόπουλο απ' όλα. Βεβαίως, το έχεις. Θα πείτε κάτι? Θέλω μια κοκακόλα. Ωραία, τέλεια. Εγώ θα ήθελα ένα γύρο κοτόπουλο απ' όλα. Ωραία, σε λίγο θα το έχετε, θα είναι πεντανόστι. Τι θα πείτε? Μια κοκακόλα. Μάλιστα, κανένα πρόβλημα. Γεια σας. Λοιπόν, θα σας παραγγείλω για σένα είναι ένα γύρο κοτόπουλο απ' όλα και μια κοκακόλα. Και για σένα, Οδυσσέα, η παραγγελία είναι ένα γύρο κοτόπουλο απ' όλα και μια κοκακόλα. Ωραία, και οι δύο έχουμε την ίδια παραγγελία. Και τώρα θα δούμε ποιος θα το κάνει καλύτερα. Σίγουρα εγώ, πάμε. Βάζουμε εδώ πέρα το γύρο κοτόπουλο όπως βλέπετε και πάμε να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά. Βάζουμε σος τώρα πάνω στο κρέας, εδώ έτσι. Τώρα πάμε να βάλουμε ντοματούλα. Ντοματούλα εδώ πέρα. Πα, τέλεια. Τώρα θα βάλουμε μαρούλι.
Μπορεί να είναι λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά δεν πειράζει. Τώρα βάζουμε πατάτες. Εδώ πέρα. Και τώρα το τυλίγουμε έτσι. Και είναι έτοιμο. Τιμόν, Τιμόν. Έλα. Έλα, Τιμόν, πάρε εδώ, πάρε το σουλάκι. Και ξέρεις τι να κάνεις. Όταν θα πάει και ο Κώστας, να του κάνεις καμία τριγλοποδίτσα να χάσει και να πέσει κάτω. Βεβαίω, θα πρέπει να κερδίσουμε εμείς. Ωραία, έχει και ο Κώστας. Ποδησία που είναι το δικό σου, οι άλλοι το έχουν δώσει ήδη. Πάρτε, πάρτε γρήγορα, Κώστα. Α, loser, Οδυσσέα. Άρχισες, εγώ το έχω τελειώσει ήδη. Ναι, μπορεί να τελειώσεις, αλλά να μην είναι τόσο ωραίο και λαχταριστό σαν και το δικό μου. Θα το δούμε σε λίγο. Ωραία, παρακαλώ το σουβλάκι σας, εδώ πέρα στην υγειά σας. Ω, έχετε κόστο, παιδιά, ήρθε η στιγμή να το κάνω τρικλοποδιά. Πάσκαλα ρε, είσαι με τα καλά σου. Τι εννοείς, μόνος ο γλίστρισες, στάς, έλα εδώ. Ρε παιδιά, πάτε καλά, τι κάνατε στο σουβλάκι μου, γιατί το ρίξατε. Κύριε, μην αγχώνεστε, τώρα θα το φέρει ο καλός μάγειρας εσάς. Γεια σας παιδιά, εδώ πέρα ο καλός μάγειρας σας έφερε και δώρο σαλάτα και για τους δύο, αλλά και καινούριο σουβλάκι, ορίστε. Wow, είσαι όντως καλός μάγειρας. Ναι, φυσικά, δοκιμάστε το. Wow, και τι όμορφη σαλάτα! Αυτή η σαλάτα είναι θεϊκή, λέγεται η σαλάτα Πάνθεο, ότι είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου. Θέλω να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Βεβαίως θα τη δοκιμάσουμε. Πόπο, τέλειο! Παιδιά, ελάτε στο μαγάλικο του Πάνθεο, είναι ό,τι καλύτερο. Ναι, συμφωνώ. Οδυσσέα 2-1, κερδίζω, αντέγια! Σιγά το πρόμο! Λοιπόν, Στάς, έχουμε παραγγελία για εσένα. Θέλουμε μία σαλάτα του Κέσσαρα. Βεβαίως, Δημόν, το έχω. Λυπάμαι, Οδυσσέα, θα χάσω αυτό το challenge. Παιδιά, έχω κι εγώ μια ιδέα! Παιδιά, η σαλάτα είναι σχεδόν έτοιμη. Μου έχουν μείνει 3 υλικά. Βάζουμε καλαμπόκι. Έτσι πάνω, όμορφα παντού από λίγο έτσι. Βάζουμε τώρα τη σως εδώ πέρα. Την όμορφα νόστιμη σως. Και τώρα βάζουμε τυράκι έτσι παντού. Παντού να είναι και όμορφη, αλλά και νόστιμη. Και είναι σχεδόν. Στάσ, σε θέλω σε κάτι πολύ σημαντικό. Τι έγινε, Οδυσσέα? Σε φωνάζει εκεί πέρα κάποιο στην κουζίνα. Άντε, πάω να δω τι είναι. Ναι, πήγαινε. Ήρθε η ώρα για την εκδίκηση. Θα του βάλω ξύδι και ζάχαρη, αν τρελαθεί ο μπέλατς. Ωραία, θα το κάνουμε πολύ γρήγορα. 1, 2, 3. Πάντου, 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 πάντου. Και ζάχαρη και ζάχαρη φυσικά. Νομίζω πως είναι κομπλέ, σιγά μην καταλάβει τίποτα ο Στάς. Και για να πάρω εγώ το πόντο, θα φτιάξω μια ολόιδια σαλάτα, απλά χωρίς το ξύδι και τη ζάχαρη, και έτσι θα νικήσω σίγουρα. Ωραία, θα κρύβουμε αυτά. Έλα, Οδυσσέα, κανένας με φώναξε εκεί πέρα στην κουζίνα. Α, μάλλον έκανα λάθος, εμένα πες να φώναξα. Άντε, έλα, φύγε, έχουμε να δώσουμε παραγγελία στο πελάτη, πάμε. Ορίστε σαλάτα. Ωραία, ευχαριστώ. Κώστα, Κώστα, πάρε αυτή τη σαλάτα και μόλις δεις πως θα ξενερώσουν οι πελάτες με τη σαλάτα του Στάς, δώσ' τους αυτή τη σαλάτα. Εντάξει, δεν κατάλαβα τι εννοείς, αλλά θα τη δώσω. Ωραίος. Ορίστε η σαλάτα σας και το πιρούνι. Ωραία. Δοκιμάστε και πείτε μου. Θα είναι και πολύ ωραία. Το βλέπω, σας αρέσει, ε! Ήου, είναι αηδία! Γιατί είναι έτσι! Είναι τόσο ξύνη και ταυτόχρονα γλυκιά! Τι νοείτε! Τι μου βάλατε μέσα! Συγγνώμη, έγινε ένα λάθος. Ο καλός ο σερφ σας έφτιαξε αυτή τη σαλάτα. Οπότε αυτή είναι καλύτερα να μην τη δοκιμάσετε. Α, τι μου κάνετε, κακομαθημένα, ρε φίλε! Δεν κατάλαβα, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, για να δοκιμάσω. Το είναι, πολύ ωραία. Στάς, αυτή η σαλάτα που έφτιαξες είναι και πολύ ξινή και πολύ γλυκιά επειδή κάτι έκανε ο Οδυσσέας. Ρε φίλε Οδυσσέα, πάλι! Το έκανα επειδή ήθελα να πάρω εκδίκηση! Νομίζω ότι φτάνει ο Οδυσσέα, είναι 2-2 το σκορ. Ας ρίξει εδώ πέρα να πούμε ισοπαλία! Ναι, εγώ θεωρώ επειδή έχω κουραστεί κιόλα! Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι θα θέλατε? Απλά να σας ενημερώσω ότι κλείνει το κατάστημα σε 10 λεπτά. Α, κλείνει σε 10 λεπτά, και ήθελα να κάτσω. Όσο Στάς, αποσπάει την προσοχή του υπαλλήλου, εμείς με την κρίση θα κρυφτούμε! Λοιπόν, Τιμό, κρύψου στις ανδρικές τουαλέτες και εγώ θα κρυφτώ στις γυναικείες! Ωραία, ωραία, καλή ιδέα! Αν θέλετε, μπορούμε να το κάνουμε πακέτο, να το πάρετε μαζί σας. Ξέρετε κάτι, νομίζω πως δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φεύγω. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Τώρα παιδιά, εγώ θα βγω έξω και θα περιμένω τον Τιμό και την Κρίστα. Θα μου ανοίξω την είσοδο όταν κλείσει τελείως το μαγαζί. Φεύγω. A few inches later. Κρίστα, το μαγαζί είναι κλειστό και είμαστε μέσα! Τέλεια, τότε πάμε να ανοίξουμε γρήγορα την πόρτα σωστά. Ναι, καλή ιδέα, πάμε!
μαγαζί και το ετοιμάσαμε! Και εγώ θα έκανα σου τους συγγενείς και τους φίλους μου για να φάνε δωρεάν! Και εγώ θα είμαι η καλύτερη σερβιτόρα σε όλο τον κόσμο! Και εμείς θα είμαστε οι καλύτεροι μάγειρες σε όλο τον κόσμο! Λοιπόν, ξεκινάμε για δουλειά, εσείς παιδιά, κάντε εγγραφή και γέλα τέτοια τρελά βιντεάκια, πάμε! 20 minutes later. Ωχ, Κρίστα, οι φίλοι μου, εξυπηρέτησέ τους! Ναι, πάω αμέσως. Τι θα θέλατε να παραγγείλετε? Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ήθελα 2 cheeseburger χωρίς πίκλες και μια κοκακόλα. Ωραία, και εσείς τι θα θέλατε? Μια κρέπα σοκολάτα, μπανάνα, μπισκότο. Μάλιστα. Σε λίγο θα είναι έτοιμα. Τι θέλουν, Κρίστα, τι θέλουν, ναι? 2 cheeseburger χωρίς πίκλες και μια κρέπα σοκολάτα, μπισκότο, μπανάνα. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εσύ κάνω τον μπέργκερ, εγώ κάνω την κρέπα, πάμε! Βεβαίως. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ψήσουμε τα μπιφτέκια για τον μπέργκερ, παιδιά. Και τώρα, παιδιά, περιμένουμε να ψηθούν. Για να δείσουμε τι κρέπα παίρνουμε, το χυλό το βάζουμε εδώ πέρα. Μου χύθηκε λίγο, αλλά δεν πειράζει η υγεία. Παίρνουμε τώρα αυτό. Easy peasy lemon squeezy. Τώρα το γυρνάμε πλευρά, κοιτάξτε. Στος μπαμπάς μαγειράς, στος μπαμπάς μαγειράς, άντε γεια! Παιδιά, τα μπέργκερς θα είναι τα πιο νόστιμα στον κόσμο. Τώρα για να μην καεί, το παίρνω για το τυλίγω στα δύο, αι, στα δύο έτσι. Και τώρα παιδιά θα βάλουμε τα υλικά. Πρώτα απ' όλα θα βάλουμε σοκολάτα, θα το γεμίσω πάρα πολύ, κοιτάξτε. Τώρα μπισκότο. Και τώρα πρέπει να βάλουμε μπανάνα. Κανονικά πρέπει να κόψουμε μαχαίρι, αλλά εγώ... Ουπς! Δεν πειράζει, αφού είναι τζάμπα τους κερνάω όλους σήμερα! Έτσι. Και τώρα το τυλίγουμε. Έτσι και το εκεί. Πρέπει να συμφωνήσετε ότι φαίνεται γεμάτο και φαίνεται πάρα πολύ νόστιμη. Όταν την έτρωγα σίγουρα, αλλά πρέπει να τη δώσω στο πελάτη μας! Τώρα, παιδιά, έβαλα τυρί πάνω στο μπιφτέκι για να λιώσει και να είναι νόστιμο. Ακόμα δεν λιώσεις! Ρέμισε! Έχω τελειώσει την κρέμα μου και εσύ ακόμα κάνεις τα βασικά! Δεν ελέγχω εγώ πώς μαγειρεύονται τα μπιφτέκια. Γρήγορα! Θα έχουμε παράπονα, Τιμό! Γρήγορα! Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε τα ψωμάκια και τώρα θα βάλουμε μουστάρδα και κέτσαπ, παιδιά, πάμε! Τώρα, παιδιά, βάζουμε το μπιφτέκι πάνω στα μπέργκερς. Τώρα βάζουμε και το άλλο μπέργκερ και τα κλείνουμε έτσι. Έτσι. Λοιπόν, τα μπέργκερ είναι έτοιμα. Τέλεια. Α, τέλεια. Μπράβο που το έφτιαξε, είναι πολύ ωραίο. Ναι, ισχύει, πολύ νόστιμη κρέπα. Ωρε φίλε, ναι, τι είναι στο φάμε. Τέλεια. Γεια σας, τι θα θέλετε να παραγγείλετε? Πω, δεν ξέρω, πραγματικά τα θέλω όλα, πεινάω πάρα πολύ. Ηρέμησε, Ανέστη, τι όλα θα τα φας? Καλά, εντάξει, τότε θέλω μία βάφλα καπρίς, φράουλα, σοκολάτα. Εγώ θέλω pancake ανάμεικτη. Και εγώ θέλω μία σαλάτα μπουένο. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εμείς. Λοιπόν, θέλει μία βάφλα με καπρίς, φράουλα και σοκολάτα. Μία πάκια γανάμικτη και μία σαλάτα μπουένο. Easy peasy, εδώ είμαστε εμείς οι καλύτεροι μάγειρες! Πάμε! Πάμε κάνουμε πάνκεκ, παιδιά. Οπ! Και το τρίτο! Οπα! Και τώρα περιμένουμε να ψηθούνε! Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έχω το χυλό και εδώ πέρα έχω μία βαφλέρα. Πάμε να φτιάξουμε μία βάφλα. Και τώρα, παιδιά, περιμένουμε 3 λεπτά. Όσο περιμένω να γίνει το φαγητό, εσείς, παιδιά, έχετε τα challenge. Κάντε εγγραφή όλοι τώρα. Όποιος κάνει εγγραφή είναι μεγάλος, μεγάλος μάκας, σαν και εμένα. Κάντε εγγραφή! Εντάξει, παιδιά, είμαι εγγύηση. Παιδιά, λέτε όλοι στον Μπουένο να φάτε. Έχει το καλύτερο φαγητό σε όλη την πόλη. Ωραία, τι γυρνάμε. Η πανέμορφη βάφλα μας είναι περίπου έτοιμη. Λοιπόν, πρώτα αρχίζουμε με σοκολάτα. Τώρα βάζουμε καπρίς. Μα, αριστούργημα. Αλλά παιδιά, έχουμε ένα θέμα.
μας τελειώσαν οι φράουλες. Οπότε εγώ θα κάνω κάτι πολύ έξυπνο. Αντί για φράουλες θα βάλουμε ντομάτες, παιδιά. Αυτές οι ντομάτες μοιάζουν πάρα πολύ με φράουλες. Οπότε ελπίζω να μην το καταλάβει ο πελάτης. Για να κάνουμε ανάμεικτο pancake θα βάλουμε στην αρχή άσπρη σοκολάτα. Στο δεύτερο όροφο θα βάλω μαύρη σοκολάτα. Και στο τρίτο όροφο θα βάλω και μαύρη και άσπρη. Άντε για! Ούψ, 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 ούψ. Ατύχημα, δεν πειράζει, όλα καλά. Έτσι. Και βάζουμε και τώρα και τη μαύρη. Μουα, 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 μουα. Θα το τρώγα τώρα πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ, είναι το πελάτη. Ωραία, έτοιμα, έλα Κρις. Ωραία. Σιιιιι! Ορίστε, σπέση έργεσαι να είναι στην μπροκολόκο μου. Ευχαριστώ πολύ, αλλά άργησε. Τι, τολμάς και λες ότι άργησα. Δεν φτάνει που έχεις το μαγαζί κρύφα και σε έφερα εδώ πέρα να φας ζωρεάν. Μου τη λες κιόλας. Και βέβαια στη λέω, άντε με σε καρφώσω. Όχι, 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 σήκω μου, αδερφούλη μου. Όχι, μην με καρφώσεις, σε παρακαλώ, εντάξει, μην με καρφώσεις. Εντάξει. Τα πυρούνια, φίλε, δεν έχουμε πυρούνια. Ορίστε, να τα ξέχασα. Πάρε. Και πολύ γρήγορα. Αφού είμαστε καλύτεροι εδώ πέρα, άντε για. Πολύ περίεργη φράουλα είναι αυτή, για να δοκιμάσω. Χατζηδιού! Αυτό είναι αρχικά ντομάτα, όχι φράουλα, αηδία! Συγγνώμη, απλά έχει τελειώσει η φράουλα και σου βάλα ντομάτα! Απλά θα μπορούσες να μην μου βάλεις τίποτα, τέλος πάντων. Φαΐ παρακαλώ! Αμέσως, αμέσως! Τι θα θέλατε? Μία κρέπα, μπανάνα, σοκολάτα. Κι εγώ ένα Burger Club. Σε λίγο θα είναι έτοιμα, ευχαριστώ πολύ. Μία κρέπα, σοκολάτα, μπανάνα και ένα Burger Club. Πω, αυτό το Burger Club είναι πεντανόστιμο! Συμφωνώ, συμφωνώ, έλα! Φτιάξτε το εσύ, φτιάξτε το! Έχω γίνει επαγγελματίας, παιδιά, κοιτάξτε! Και τώρα, λάθος, λάθος, με αυτό, αυτό, αυτό εδώ. Όπα, με εδώ και... No, 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 no! Φεύγηκε, φεύγει! Πώς το βγάζω, παιδιά, φεύγηκε! Oh my god! Τι κάνω, Τιμόν, τι κάνω, Τιμόν! Τι, πυρκαγιά, πυρκαγιά, τι! Τιμόν, η κρέμα μου, κοίτα πως έγινε, τι κάνω! Δεν ξέρω, φτιάξε και δόλια τότε! Λοιπόν, τα πετάω όλα κάτω, κάτω, έτσι, Παιδιά, πιστέψτε με, άμα έρθει σε αυτό το μαγαζί, δεν θα δουλεύουν τέτοιοι σαν και εμένα, θα δουλεύουν επαγγελματίες, οπότε μην φοβάστε. Παιδιά, σαν να μην έγινε ποτέ. Πάμε, δεύτερη προσπάθεια. Αχ, έτσι, καλά πάει τώρα, καλά πάει. Παίρνουμε αυτό και το κάνουμε σωστά αυτή τη φορά, κοιτάξτε. Έτσι, έτσι, έτσι. Κοιτάξτε πόσο στρογγυλό είναι, παιδιά. Και τώρα πάμε στην άλλη πλευρά. Και τώρα περιμένουμε! Για πείτε μου, πώς σας φάνηκαν? Ήταν τέλειο, του βάζω 10 στα 10. Ήταν πολύ καλό, εγώ θα βάλω 9,5. Θέλετε να σας πω εγώ τώρα? Εντάξει, μ' άρεσε, απλά είχε λίγη ντομάτα μέσα. Θα του βάλω ένα 7,5 στα 10. Ωραία. Παιδιά, το μπιφτέκι μας είναι έτοιμο. Αλλά εγώ σκεφτικά να κάνω κάτι πολύ έξυπνο και πολύ ωραίο. Θα κάνω ένα γλυκό Burger Club sandwich. Θα βάλω στο μπέργκερ πολλά γλυκάκια, κοιτάξτε. Επίσης, θα βάλω λευκή και μαύρη σοκολάτα, έτσι, γιατί όχι. Ωραία και μαύρη. Ανυπομονώ να δω την αντίδρασή της όταν θα το φάει. Τώρα το κάνουμε σαν club sandwich. Βάζουμε λοιπόν εδώ πέρα 4 κομμάτια και ανάμεσα θα βάλω πατατάκια. Όπου θα είναι πολύ αστείο, παιδιά. Τώρα βάζουμε σοκολάτα που μας έτσι το παιδί. Και εδώ και το μαγαζί θα βάλουμε Maltesers εδώ έτσι. Να είναι έτσι πιο ωραίο, πιο γεμάτο. Συν και ένα Caprice. Και φυσικά την μπανάνα που μας ζήτησε το παιδί. Ουπς! Τι κάνεις ρε νουμπά ιδιαστικέ, πού σου πες η μπανάνα? Φάε, φάε! Ας την μπανάνα ρε, πάρε καινούρια και άνοιξε. Καλά, πάμε καινούρια μπανάνα. Και τώρα το κλείνω.
Κλείνουμε! Παιδιά, αυτή η τεχνική είναι δικιά μου καινούρια. Είναι μυστική, μην την πείτε κανέναν. Έτοιμη η κρέπα! Σοκολάτα από πάνω, μην ξεχάσουμε! Αυτό το Burger Club Sandwich είναι γλυκό! Αλλά μην το πεις σε κανέναν αυτό, είναι μυστικό, είναι prank! Ρε Τιμόν, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Αλλά είναι αστείο. Ορίστε, η κρέπα σου. Ευχαριστώ. Και το Club Burger σας. Ευχαριστώ πολύ. Τι τέλειο που είναι. Κάτι πολύ ζουμί πέφτει, τι είναι αυτό. Ποιος το έκανε αυτό, ρε, βάλα το σοκολάτα μαζί με το μπιφτέκι, πάτε καλά! Το δικό μου είναι μια χαρά. Βρε κολόβιδα, τι είναι αυτά που μου δώσατε! Ηρεμήστε κυρία Αναστασία, μια πλάκα σας έκανα! Τι, αυτό είναι πλάκες! Πάτε καλά ρε, να φύγε! Ρε, δύναμα, it's a prank bro! Τέλος πάντων, θα δείτε τι θα σας κάνω εγώ άλλη φορά. Άντε, τέλος θα φάμε. Όπου και πεινάω πολύ. Ω, σας, κοίτα! Η Μαρία! Η γυναίκα μου, έρχομαι! Ναι, πήγαινε! Γεια σας, κορίτσια μου, γεια σας! Τι κάνετε? Καλά είμαστε, θα φάμε σήμερα. Τι θέλετε να φάτε? Λοιπόν, εγώ θέλω μία αλμύρη κρέπα με τυρί, κοτόπουλο, ντομάτα, μαγιονέζα. Πού θες να τα θυμάμαι όλα αυτά, Μαρία? Δεν με νοιάζει για να τα θυμάσαι. Εντάξει, γυναίκα μου. Εσύ, αδερφούλα. Εγώ θέλω ένα club sandwich. Εννοείται, μπρόκολοκο, πάω. Τιμόν, εσύ φτιάξε ένα club sandwich, φύγε. Βεβαίως. Εγώ ξεκινώ με τη κρέπα, πάμε. Παιδιά, πρέπει να κάνω όσο πιο τέλεια γίνεται, επειδή είναι τη γυναίκα μου. Άριστο, άριστο, βγήκε τέλειο. Μουα, οπ, οπ, πα. Ωραία, τέλεια, περιμένουμε. Γύρναμε τη κρέπα, τα δύο, έτσι. Βάζω τυράκι, βάζουμε το κρεατάκι, ντοματούλα, λίγο το κάνουμε έτσι, πατατάκια και μαγιονέζα. Και το διπλώνουμε έτσι και έτσι. Oh my god. Πέσα τα μισά! Αϊ! 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 Πέσα! Στας, κοίτα εδώ τι έφτιαξα! Πανέμορφο κλαμπ σάντουιτς! Μπράβο, Τιμόν! Καλώς είσαι όταν θέλεις! Θα πάω γρήγορα εγώ εκεί! Πήγαινε, πήγαινε, άντε, καλή τύχη! Έτοιμες είστε, κορίτσια μου! Πάρτε, ορίστε! Ευχαριστούμε! Από τα μαγικά χέρια του Τιμόν και του Στάζ Μπαμπά Μαγειράς! Ελπίζω να μην ξεχάσεις κανένα υλικό. Εννοείται πως όχι, δεν ξέρω ποτέ ποτόν εγώ. Άντε, φάτε καλή όρεξη! Μπράβο στον αντρούλη μου και στα χεράκια του, τέλειο το έκανε. Μπράβο στην αδερφή μου, εγκρίνω. Άγγες, ήρθε η ώρα να ρίξω δικό μου μπερκεράδικο, το G-Burger! Είσαι με την καλά σου, άνοιξες με την κεράδικο, κοντά στο McDonald's! Θα πιάσει σου όλα να ξέρεις! Σιγαρά φόλιο, πάντα ήθελα να ρίξω δικό μου μπερκεράδικο, είμαι Στάζ Μπαμπάς! Και είμαι σίγουρος, ακόμα και οι πελάτες όλοι θέλουν να έρθουν σε μένα, επειδή όλοι θέλουν να έχουν μπερκεράδικο. Θα χάσει τα 100%, γιατί όλοι θα έρθουν σε μένα στο μάτι. Κανείς δεν θα έρθει στο μπερκεράδικο Jill Burgers. Θα πεις όλοι θα έρθουν σε μένα. Ας αφήσουμε τις φυλακές που λέει ο Ραφάλι, επειδή ζηλεύει. Κοιτάξτε παιδιά, αυτό είναι το μαγαζί μου εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχω τις τεράστιες πατάτες όπως βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα είναι τέλικα που φτιάχνω τα μπέρκερ, οι ωραίες πατάτες μου. Εδώ πέρα παιδιά, θα ψήνω τα μπέρκερ σε αυτό το γκριλ. Και από εδώ θα βάζω τις πατάτες. Είμαι σίγουρος ότι θα έχω τεράστια επιτυχία και όλοι θα διαλέξουν εμένα, το GM Burgers! Παιδιά, χαλαρά, κανείς δεν σ' άρεσε στο GM Burgers, όλοι θα έρθουν σε μένα. Γιατί είμαι ο καλύτερος, τα ξέρετε παιδιά, θα κερδίζω! Αχ, πεινάω, για να δούμε τι έχει να φάω εδώ πέρα. Για να δούμε τι έχει εδώ. Τζιεμπέργκερς! Να το δούμε αυτό, δεν το έχετε εδώ! Όχι, ευχαριστώ, κάτι από στο McDonald's, δεν ρισκάρω εγώ, συγγνώμη! Αφού καλά δοκιμάσατε, δοκιμάστε πρώτα και μετά θα πείτε ότι προτιμάτε McDonald's! Γεια σου φίλε μου, θα ήθελα να παραγγείλω! Γεια σας κύριε, γελάτε, καλώς ήρθατε στο McDonald's! Θέλω ένα
ένα Big Mac και μία λαχταριστή Coca-Cola. Εννοείται κύριε, καθίστε. Σε 5 τελευταία λεπτά θα είναι όλα έτοιμα, να ξέρετε. Easy peasy lemon squeezy, τώρα θα ετοιμάζω. Πού είναι τα υλικά μας? Να σου πω αλήθεια, δεν ετοίμασα τίποτα για σήμερα. Παιδεία, νομίζω έχω κάτι υλικά από χτες. Εδώ θα το δούμε τώρα. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Μπιφτέκι χτίσινα. Τρώγεται. Εδώ έχουμε πίκλες. Τρώγεται. Και ντομάτες. Τέλεια. Και ψωμάκι μαζί με κέτσου. Έχω όλα, παιδιά. Βάζουμε τα μπιφτέκια μέσα. Πρώτα μπιφτέκι, δεύτερο μπιφτέκι. Οκ. Τώρα ντοματούλα. Έτσι πάμε. Ένα και δύο. Λίγες πίκλες. Έτσι. Οκ. Κρεμμύδι και κέτσαπ. Κλείνουμε. Βάλουμε μέσα στο box. Βάλουμε εδώ. Κοκόλα. Κύριε, είστε έτοιμος! Ωρε φίλε, ελπίζω να έρθει κάποιος σε μένα στο δικό μου μπεργκεράτικο. Τέλεια, πόσο σας χρωστάω? Είναι μόνο 10 ευρώ κύριε. Νομίζω το έχω ακριβώς. Εδώ πέρα, ορίστε. Ο πίζας μου πάει πάρα πολύ καλά. Όλα τα πιλάτες θα έρθουν σε μένα σίγουρα. Ας φάω το αγαπημένο μου Big Mac. Οπα. Παιδιά, κάτι δεν μου φαίνεται τόσο φρέσκο και μυρίζει περίεργα. Αλλά μάλλον ήταν η φαντασία μου. Για να δοκιμάσω. Παιδιά, το μπέργκερ είναι παγωμένο, είναι σαν παγάκι. Τι είναι αυτό? Πάω να κάνω παράπονα. Αηδία. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι πάρα πολύ καλό νέο για μένα. Ότι ώρα φάρει ο διάρκος και του μπας. Κύριε, τι γίνεται? Το μπέργκερ είναι παγωμένο, είναι αηδία. Συγκέρα το πρόβλημα, είναι παγωμένο. Τώρα θα το στάω. Πάρα πολύ αυτό. Μια αγώνησε φίλε, ποτέ μου το εντάξει. Τώρα σε φέρνει λεπτά, θα είναι έτοιμο. Καλά, καλά. Σιγά ρε παιδιά, κρύο φαγητό, σιγά το πρόβλημα όμως. A few moments later. Για να δούμε ζεστάτηκε ή όχι. Μου φαίνεται καλό. Έτοιμο κύριε, όλα να το πάρετε. Έχουμε επιτέλους. Κρατήστε. Εντάξει, ευχαριστώ. Μια χαρά τώρα, πάρα πολύ ζεστό, πρόσεχε, εντάξει. Εντάξει. Για να δούμε. Ω, είναι ζεστό, αυτό μου άρεσε, αυτό θέλω. Άμα. Τρίχα! Έχει τρίχα μέσα στο μπέργκερ! Απίστευτο! Βρήκα τρίχα στο μπέργκερ σας! Απίστευτο! Πώς γίνεται να έχετε τρίχα? Δεν έκανα τίποτα! Δεν είστε με τα καλά σας! Μία μου δίνετε φαγωμένο μπέργκερ μετά με τρίχα μέσα! Σιγά ρε μόνο τρίχα! Αυτό δεν είναι κακάκια! Σιγά το πράγματα! Με κορυδεύετε! Είστε το χειρότερο μαγαζί! Yeah! Αηδιαστικέ κύριε! Πάτε καλά εσείς! Πάτε καλά εσείς! Τι κάνετε εδώ! Αφού είναι κρέας, αφού είναι ψωμί! Δεν πρέπει να κάνετε έτσι! Σιγάρε μόνο! Μία τρίχα μόνο! Γεια σας! Γεια σας κύριε! Θέλω να μου φτιάξετε το καλύτερο μπέργκερ που έχετε, γιατί στο McDonald's έβαγα σκάμ! Μην αγώνεστε! Εδώ ο Στάς Παπάς Μαγείρας θα σκάω το καλύτερο μπέργκερ του κόσμου! Πόσο κοστίζει? 8 ευρώ μόνο! Πάρτε εδώ πέρα 10 ευρώ στα δικά σας, απλά γρήγορα παρακαλώ! Λοιπόν, παίρνω πέρα τα δύο ψώμα για να ψηλυθούμε. Έτσι. Τώρα το μπιφτέκι. Και το κλείνουμε για να ψήνει και από τις δύο πλευρές. Later. Αφού πέρασε κάπως ώρα είναι έτοιμα. Το ανοίγουμε. Έτσι. Το αφήνουμε. Βάζουμε εκεί τη μαγιονέζα. Μαρούλι φυσικά εδώ πέρα. Ντοματούλα. Εδώ τη βάζουμε και το μπιφτέκι. Τυράκι φυσικά. Να λιώσει το τυρί εδώ πέρα πάνω. Λίγες πίκλες. Εδώ, εδώ και εδώ. Κρεμμυδάκι φυσικά. Έτσι, έτσι. Το τελευταίο ψωμάκι έτσι. Και έτοιμο! Ορίστε! Έτοιμο! Το καλύτερο μπέργκερ σε όλο τον κόσμο! Το GN Burgers! Τέλεια! Θα δοκιμάσω μπροστά σου γιατί έχουν δει πολλά τα ματάκια μου σήμερα! Κανένα πρόβλημα!
Πώς είναι, κύριε? Τέλειο! Έχω τέχνη! Τόσο πολύ σας άρεσε! Ναι, θα έρθουμε μόνο από εδώ και πέρα στο Jill Burgers! Καλά κάνετε, κύριε! Είμαστε καλύτεροι! Όχι τα McDonald's εκεί πέρα που όταν μπαίνει στο γραφάριο δεν ξέρει να μαγειρεύει! Εντάξει, εγώ φεύγω, καλή συνέχεια! Άντε τα λέμε! Ναι, παιδιά, πρώτο πελάτη και πήγε τέλεια! Θα σφουγγαρίσω εγώ! Γιατί ο κύριος πριν έλεξε όλα στα πάτωμα, παιδιά! Ντάξει, καθαρά τώρα! Τάκι! Παιδιά, ο Ραφαέλ σφουγγάρισε! Δεν έβαλε σήμα ότι το πάτωμα είναι βερμένο! Μεγάλο λάθος αυτό! Αλλά δεν το πω τίποτα εγώ, καλά να πάθει! Αχ, πίνασα από δουλειά! Πού να φάω καλύτερα τώρα! McDonald's ή αυτό το καινούριο Jill Burgers! Καλύτερο να φάω εκεί που ξέρω, McDonald's! Ωραία, φίλε, για ποιο λόγο δεν διαλέγουν εμένα! Τι κακό έχω! Είμαι ένα τα καλύτερα παιχνίδια και σε όλο τον κόσμο! Απλά δεν το ξέρουν ακόμα! Πώς έτσι έπεσε στο χείρι, έπεσε το χείρι! Γιατί δεν έβαλε την ταμπέλα για να φαίνεται ότι γλιστράει, κύριε! Α, ταμπέλα! Ξέχασα! Πάτε καλά! Ευτυχώς δεν έσπασα τίποτα! Και καλά ότι φοράω κράνος! Εντάξει, σιγά να μην πειράζει, έπεσα τι κάνω! Είτε μου τι θέλετε να πάτε! Τι θέλω να φάω, δεν να φάω τίποτα! Πάω στο άλλο μαγαζί, άντε γεια! Εντάξει, συμβαίνει, εντάξει, δεν μοιράζει. Σιγά τα πράγματα, παιδιά. Έπεσε κάτω, τι είναι. Δεν είναι τίποτα. Γεια σας, κύριε. Τι θα θέλατε να φάτε? Θέλω κοτόπουρκες και πατάτες. Κανένα πρόβλημα. Τώρα θα σου κάνω όλα έτοιμα. Και εκεί που κοιτάνε. Για να δούμε τι είναι Jill Burgers. Μάλλον είναι πολύ νοσίμο. Πρέπει να δοκιμάσω. Για να δούμε. Βάζω τις κοτόπουρκες μέσα. Πάω στο μηχάνημα. Και περιμένουμε. Βάζω τις πατάτες που είχα ήδη ψήσει πριν. Φρέσκες, φρέσκες. Εδώ. Θα κάνω μια πέντα νοστιμή σως. Και νομίζω τα nuggets είναι έτοιμα. Ωπα! Είναι έτοιμο, κύριε, λάτε, πάτε το! Πόσο χρωστάω? Πόσο χρωστάτε? Βασικά, έχετε κάνει εγγραφή στο Jill Show? Δεν έχω κάνει. Να το, κοιτάξτε παρακαλώ. Να δω. Μπράβο! Οπότε για εσάς είναι δωρεάν το γεμό! Επειδή κάνατε εγγραφή στο Jill Show! Και εσείς, παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή οπωσδήποτε! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Πρώτη φορά δεν πληρώνω για φαγητό! Κανένα πρόβλημα! Jill Burgers μόνο! Για να δοκιμάσουμε τώρα! Καλή μου όρεξη! Είναι φοβερό! Είναι τέλειο! Γεια σας, κύριε Καλαφρούλη! Μήπως μπορείτε να με εξυπηρετήσετε! Γεια σας! Εδώ είμαι, κύριε, με βλέπετε! Ποιος μου φωνάζει? Τι γίνεται? Κύριε, εδώ είμαι! Α, εδώ είσαι! Τι θέλεις? Θέλω πατάτες! Πατάτες! Εντάξει, να σου κάνω τώρα, κοριτσάκι, περίμενε λίγο! Ου, παιδιά, τρίτος πιλάτης και ο τρίτος πιλάτης πάει στο αεροπλάνο στο McDonald's! Κάτι πρέπει να σκεφτώ! Σιγά, κοριτσάκι, όταν ήμουν μικρός, έπεσε στο κεφάλι μου ολόκληρο δέντρο! Αυτό φαίνεται έτσι όπως είστε! Ό,τι πεις, κοριτσάκι, δεν πειράζει! Παιδιά, νομίζω σκέφτηκα τι θα κάνω. Θα φτιάξω εδώ πέρα drive-thru ώστε να περάνε οι πλάτες με τα αυτοκίνητά τους και τους πουλάω μπέργκερς, παιδιά. Και έτσι θα μαζέψω πολλούς πλάτες. Πάμε να το κάνουμε, λάτε. Εδώ, παιδιά, θα κάνω το drive-thru. Βάζουμε εδώ πέρα το drive-thru να περνάνε οι πελάτες και την ταμπέλα για να ξέρουν οι πελάτες. Είμαι έτοιμος! Πελάτες, ελάτε, σας περιμένω! Εδώ είναι τα καλύτερα πατάτες, κρατήστε! Τέλειες οι πατάτες σας! Ναι, σωστά! 3 ευρώ παρακαλώ! Λεφτά, ναι, να δω τι έχω! Εδώ δεν γίνεται τζάμπα! Είναι μαγνός, σοβαρή εταιρεία, δεν είναι όπως άλλοι! Ορίστε! Α, λεφτά! Τι είναι αυτό? Γεια, ευχαριστώ πολύ! Πού είναι τα λεφτά μου! Τι κόσμος είναι! Τι κόσμος! Είμαι στο λέω! Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερα! Και αυτοί δεν μένουν τώρα λεφτά! Μας δίνουν κάτι παιχνίδια, παιδιά! Είναι σκά! Συγγνώμη, πουλάτε Happy Meal εδώ πέρα? Ναι, πουλάμε, αλλά κύριε, βλέπω ότι είστε με τα πόδια. Ενώ εδώ πέρα πρέπει να είμαστε με το αμάξι, αυτό είναι drive-thru. Και πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι drive-thru και το drive-thru είναι για αμάξι. Και εσύ, πώς είσαι έτσι? Εσύ είσαι με τα πόδια, δεν μπορώ να σας υπηρετήσω. Χίλια συγγνώμη.
πω, τώρα πρέπει να βρω κάποιον τρόπο. Καλησπέρα κύριε, να βλέπετε, τώρα οδηγάω ένα πατίνι. Κύριε, αυτό είναι πατίνι, δεν είναι αυτοκίνητο. Μα εγώ οδηγάω πατίνι ρε φίλε, το ίδιο είναι. Δεν είναι το ίδιο, το πατίνι είναι και παιδικό. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται, έλα με αμάξι κάπως. Τα λέμε. Eventually. Να κύριε, τώρα ήρθα με αμάξι, τώρα μπορώ να παραγγείλω. Καλό αυτό, εντάξει άντε, αξίζει να σε ξυπηρετήσω, τι θέλεις? Θέλω ένα Happy Meal. Ορίστε, το GL Happy Meal σου. Ορίστε. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για το δωράκι, bye bye. Πού πας, τα λεφτά μου πρέπει να πληρώσεις, πάλι ο κλέφτη. Ήρθα να πάρω πρωτεΐνη, πού να πάω? Στο McDonald's. Έλα σε μένα και έχω πάει μπρατσάνας και θέλω πρωτεΐνη. Τρώω μόνο στο GL Burgers! Τι κάνετε κύριε μου? Θέλω να μου προτείνεις ένα μπέργκερ με πολύ πρωτεΐνη! Ναι κύριε, έχουμε εμείς cheeseburger με τυρί και κρέας. Γεμάτο πρωτεΐνες ακριβώς εσάς, θα γίνετε τούμπονος! Αυτό είναι κάπως άγευστο, βάλε μου και λίγο τον μπάσκο, μ' αρέσει τα καυτερά! Εννοείται, ό,τι θέλετε! Έλα, έλα, άντε, μπράβο! Ναι, τώρα, να βρω κάτι. Οπα. Κάτι δεν δουλεύει καλά, πιστερέ μου! Δούλεψε, εντάξει, μια χαρά είναι. Πιστεύω, δεν σε χαλάσει αργότερα και δεν θα έχω θέμα με αυτή. Άντε, πού είναι το μπέργκερ, αργή, έχω προπόνηση να πάω! Τώρα, έτοιμο είναι σχεδόν! Ωραία! Ωραία! Και τα βάσκω, αυτό ήθελε, να βάλω μπόλικα. Νομίζω λίγο έβαλα. Αυτός είναι αθλητής μάγκας. Πρέπει να βάλουμε παραπάνω. Εδώ και στο ψωμάκι. Έτσι. Παραπάνω. Αφού είναι μάγκος. Μάγκας, μπαξέρ. Πάμε. Έτοιμο. Μπαξέρ, μάγκας. Έτσι τέλος. Μήπως είναι εύκολο. Όλα να δεν πληρώσετε μετά να φάτε γιατί. Τι λες ρε σκουλίκα, σε πληρώσω, είσαι σίγουρος? Όχι, πάρε καλό, φάτε παρακαλώ. Έτσι μπράβο, φύγε, άμα θα σε πληρώσω έλα στο ρινγκ μαζί μου. Πρωτεΐνη. Τι είναι πολύ καυτό σκουλίκι, τι μου έκανες? Τι μου έκανες? Τώρα θα πάρεις την πληρωμή σου! Όχι! Τα αρέστα κρότατο! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Ελπίζω δεν θα έρθετε ξανά! Ραφάλε, βλέπω δεν τα πας και πολύ καλά! Μήπως θες να δουλέψεις εδώ πέρα στο GL Burger ως υπάλληλός μου! Ραφάλε, κύλαρε μου! Δεν θα παραθέω ποτέ! Καλά, αλλά ξέρεις, άμα θες μπορώ να σε πάρω για υπάλληλο στο GL Burger! Δεν θα γίνω υπάλληλός σου! Εγώ αφητικό εδώ! Είμαι boss! Ουφ, πόσο πεινάω! Πάω στα McDonald's, βέβαια δεν αντέχω άλλο! Ω παιδιά, να ρωτιέμαι τι άλλη βλακιά θα κάνει ο Ραφάριο! Γεια σας κύριε! Γεια σας, τι κάνετε! Τι έχει πάθει το μάτι σας? Έπαιξε ξύλο με 10 άνθρωποι και κέρδισα! Okay, τέλος πάντων, θα ήθελα ένα double cheeseburger παρακαλώ! Αμέσως κύριε! Τώρα να φτιάξω! Ωραία! Περίμενε, γιατί δεν δουλεύει? Χάλασε παιδιά! Τι να κάνω τώρα! Έχουμε ιδέα, παιδιά, κοιτάξτε! Τι έχω εδώ? Ω, αυτό θα κάνει δουλειά σίγουρα! Ωπα! Α, τέλει είναι! Τώρα σε ένα δευτερόλεπτο, 10 δευτερόλεπτα θα είναι έτοιμο! Τι μυρίζει έτσι περίεργα! Τι κάνεις με το μπέργκερ μου! Α, τώρα! Πάτε καλά, τι κάνετε! Ψηλέτε το μπέργκερ στο σίδερο! Είναι καινούργια τεχνολογία, high tech είναι! Το ίδιο το γεύση! Δεν πρόκειται να φάω αυτό το μπέργκερ! Μείνε εδώ με το high tech σου εσύ! Άντε, γεια! Γεια σας! Several days later. Παιδιά, πέρασε τόσο μέρες και δεν έχω ούτε ένα πιλάτης. Όλοι θα πάει εκεί στο GL Burger, παιδιά. Δεν αντέχω, παιδιά. Παρετούμε. Πάω να ζητήσω δουλειά στο Στάση.
γιατί θέλω να δουλέψω και εγώ να βγάζω φράγκο. Και εσείς το διάσημο happy meal μας, ορίστε! Ευχαριστώ. Θέλω να δουλέψω στο Jill Burger, αν γίνεται βέβαια. Θα σε πάρει δουλειά, αλλά πέρασε προσωπικός, όχι από στο McDonald's, πέρασε καλός υπάλληλος εδώ πέρα, ναι, το λέμες. Ναι, ναι, θα είμαι πάρα πολύ καλός υπάλληλος. Θέλω να δουλέψω στο Jill Burgers. Σήμερα θα γίνουμε μάγειρες για 24 ώρες και εγώ, αλλά και ο Ντιμόν. Θα κάνουμε το καλύτερο φαγητό στον κόσμο. Και επίσης δεν θα είμαστε απλά μάγειρες, θα είμαστε και ρεσιψιόν, όχι ρεσιψιόν. Σερβιτόρι. Και σερβιτόρι, θα πηγαίνουμε, θα ζητάμε. Τι θέλετε, παρακαλώ, πείτε μου, θα θέλατε μια πίτσα. Ναι, παρακαλώ. Πάω μέσα και τη φτιάχνω. Ναι. Θα έχει πολύ πλάκα, είναι σαν να έχουμε δικό μας εστιατόριο. Είμαστε εννοείται στο καλύτερο φαγάδικο της πόλης, στο Μπουένο, στο καλύτερο πραγματικά. Και Ντιμόν, πάμε μέσα γιατί μας περιμένουν πελάτες. Και αν θα θέλατε κι εσείς κάποτε να είστε πελάτες μας και να σας εξυπηρετήσουμε εμείς μέσα σε ένα μαγαζί, πρέπει να κάνετε μία εγγραφή. Γιατί όσοι είναι τώρα πελάτες μας μέσα, είναι μόνο όσοι έχουν κάνει εγγραφή. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, πάμε μέσα. Πάμε. Εντάξει, πάμε. Ωχ, Ντιμόν, πελάτες, πήγαινε εξυπηρετήσου του εσύ. Ήδη πάω εγώ. Γιατί να πάω εγώ. Γιατί εγώ. Όχι, εσύ πρέπει να πας. Κάντε, πάω εγώ. Κάντε, πήγαινε. Ναι, παρακαλώ, τι θα θέλατε. Ένα pancake με ό,τι θέλετε εσείς για την κοπελίτσα. Με ό,τι θέλω, πραγματικά. Με πιστεύεσαι. Κανείς έκπληξη θέλει. Μπράβο. Για μένα, μια κρέπα. Ωραία. Ναι. Σοκολάτα μπουένο μπισκότο. Σοκολάτα μπουένο μπισκότο. Ναι, αυτά. Μόνο. Ναι, τι άλλο θέλει. Καμιά φραουλίτσα που πάνω δεν θέλεις. Όχι, δεν μ' αρέσει τα φρούτα. What, τι λέει. Επίσης. Ωραία, σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμη, οκ. Okay? Αργείς. Λοιπόν, Ντιμόν, μίλησα με τους πελάτες και θέλουν αυτοί ένα pancake. Ωραία. Μην μου πεις με τι θέλουν pancake, με ό,τι θέλουμε εμείς. Θα είναι special pancake, GL Sugar το δηλαδή μπορούμε να βάλουμε και ketchup μέσα. Όχι, ρε Ντιμόν, κάτι να είναι γλυκό, ρε φίλε. Α, γλυκό, ρε. Είναι ένα κοριτσάκι που θέλει να φάει ένα ωραίο pancake. Οπότε θέλει να κάνει πολύ καλό. Λοιπόν, υποθέτω. Πώς κάνω pancake, ξέρεις, παίρνω αυτό. Τελείω, ναι, ξέρεις, έχω μάθει. Α, παίρνω και το βάζω. Βάλτο. Oh my god. Δεν έχω ιδέα πώς κάνω pancake. Πάμε άλλο ένα. Θέλει τρία τέτοια. Θέλει τρία τέτοια. Και πέντε ακόμα, δεν κάνω. Πάρε το άλλο, όχι. Α, παίρνω. Συνεχίζω. Ωραία. Πέτα εδώ. Oh my god. Δεν πειράζει, θα φτιάξω. Και άλλο ένα, πάμε άλλο ένα. Και στην άκρη. Πέφτει. Πάρα πολύ, πρέπει να κάνω γρήγορα. Τελείωνε. Ωραία. Σωστά κάνω, ξέρω. Σωστά. Περιμένουμε για το pancake και τώρα εγώ πρέπει να κάνω την κρέπα. Ωραία. Δεν και κρέπα, εντάξει. Ναι. Ωραία, πάμε. Φτιάξε. 12 seconds later. Λοιπόν, όσο εσύ κάνει τώρα το pancake, ωραία. Εγώ ετοιμάζω την κρέπα. Κοίτα. Λοιπόν, εγώ το γυρνάω. Ω, πέτυχε. Μπράβο, Ντιμόν. Μπράβο, συνέχισε έτσι ταυτόχρονα. Ντιμόν, μαζί κάνουμε την ίδια δουλειά να βγει τέλειο. Ωραία, και τώρα. Δεν πειράζει. Α, ωραία. Λίγο μου ξέφυγε, αλλά. Ωραία, κομπλέ βγαίνει. Κομπλέ βγαίνει. Είναι καλά, πάει, εντάξει. Ωραία. Οπ. Θέλει τεχνική, Ντιμόν. Πάνω απ' όλα τεχνική θέλει, να ξέρει. Εντάξει. Πώ λέγεται. Τώρα κάνει, ξέρει τι κάνω. Περιμένω. Δεν ξέρω, περιμένει, ναι. Περιμένω, ναι. Τώρα το γυρνάμε. Οπ. Και. Οπα. Καλό. Το πέτυχα. Βλέπετε, παιδιά, ότι με την εμπειρία μαθαίνει. Την προηγούμενη φορά που είχαμε πει το πέρα κρυφά. Ναι. Βγήκε fail. Αυτή τη φορά βγήκε καλά. Ωραία. Ωραία, το γύρισα. Πάμε από εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε οι καλύτεροι μάγειροι του κόσμου. Εγώ είμαι ο Στάς Μπαμπάς Μαγειράς, όπως είχα πει σε ένα βίντεο και όλοι έτσι με φωνάζετε τώρα πια. Ναι. Ωραία, εγώ νομίζω το έκανα. Ωραία, περιμένω ξανά. Και τώρα περιμένουμε, ναι. Ναι. Eventually. Νομίζω κρέπα είναι έτοιμη σχετικά. Οπότε, τι παίρνουμε. Παπ! 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 Τη διπλώνουμε. Ωραία. Και τώρα εδώ πέρα βάζουμε τώρα τα υλικά μας. Τι ήθελε, θέλει. Σοκολάτα. Μπουένο. Και μπισκότο. Και μπισκότο. Ωραία. Τα τρία υλικά. Ναι. Σκέφτομαι τα σοκολάτα. Βάζουμε εδώ πέρα τη σοκολάτα. Δεν λυπόμαστε καθόλου σοκολάτα. Βάζουμε πάρα πολύ. Δεν μου βοηθάει λίγο. Κράτα λίγο. Τι κάπα. Έτσι, ναι. Δεκέι. Ναι, δεκέι. Καλά, εντάξει, βάζω καλό, δεν πειράζει. Υγεία πάνω απ' όλα. Παπ. Νομίζω φτάνει. Κράτα αυτό. Βάζουμε τώρα που μας ζήτησε μπουένο. Λογικά μπουένο είναι. Ναι, ελπίζω να μην είναι μαγιονέζα. Φαντάζομαι να φάω μαγιονέζα. Όχι, μπουένο φαίνεται. Ναι. Ωραία, δεν ξέρω. Τόσο βάζεις πιο πολύ, πιο λίγο. Νομίζω βάζεις πολύ. Νομίζω φτάνει, ρε. Εντάξει. Και μπισκότο. Αυτό εδώ. Δώσε μπισκότο. Ωραία. Πρόσεχε. Είμαι σαν μπαμπάς, μαγειράς, μια φορά. Ωραία, εντάξει. Okay, πώς... Νομίζω φτάνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, και τώρα τι παίρνουμε. Τη διπλώνεις κάπου. Λογικά τη διπλώνουμε, ναι. Ouch. Τη διπλώνουμε. Και χαρτί που έχουμε. Δεν ξέρω που έχουμε χαρτί. Βάλτε το γιόλο. Ωραία. Παιδιά, νομίζω είναι έτοιμο και ελπίζω να το αρέσει. Ντιμόν, εσύ τι κάνεις, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ σε βοηθάω εσένα.
Μια χαρά είναι. Βλέπεις, το έχω. Όσο κάνεις έντιμο, εγώ πάω να δώσω την κρέπα. Έχει κατάξει. Ωραία, πήγαινε. Πυρούνι, πάρε μας την κρέπα. Τώρα θα τα πάρω και πάμε. Πάμε. Πού ορίστε η κρέπα σας. Σίλια συγγνώμη που αργεί. Δεν τρέπεσαι. Όχι. Ρε, το κάνουμε με αγάπη, το κάνουμε να βγει τέλεια, κατάλαβες. Γι' αυτό θέλει τον χρόνο της. Μην αγχώνεσαι. Αυτό είναι για σένα. Ορίστε. Θέλω να μου πεις συγγνώμη, δοκίμασε λίγο. Είναι από τα παγικά μου τα χεράκια. Έλα, από εδώ πέρα που έχει το ζουμί όλο, πού πας. Και πες μου γνώμη και θέλω να το εξελιγήσεις. Έλα, please. Από το 1 στο 10 πώς το βάζεις. 11. Στάς μπαμπάς μαγειράς, το είπα. Τώρα σε λίγο τη φτιάχνει ο ντιμόν για σένα. Πώς λέγεται, όχι. Pancake. Το pancake. Θα στο φέρω. Του πάνω. Ωραία, λοιπόν. Για να κάνουμε pancake, βάζουμε πρώτα το ένα. Και μετά από πάνω πρέπει να βάλουμε σοκολάτα, νομίζω. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Ξέρω ότι βάζω αρκετή σοκολάτα γενικά. Δεν ξέρω πόσο φτάνει ή πιο παραπάνω. Θα βάλω όλο λίγο και. Νομίζω φτάνει. Βάζω ξανά από πάνω ένα pancake. Ωραία. Ξαναβάζω σοκολάτα από πάνω. Αρκετή θα ξαναβάλω. Νομίζω φτάνει. Ελπίζω κιόλα. Βάζω ξανά από πάνω ένα pancake. Ωραία. Όχι μου. Και ξαναβάζω σοκολάτα. Νομίζω φτάνει. Βάζω μετά από πάνω λίγο ωραίο μπισκότο. Νομίζω. Εντάξει, καλά είναι. Οκ, νομίζω είναι λίγο πολύ, αλλά δεν πειράζει. Ανοίγω και πετάω και τα. Πώς λέγονται αυτά. Δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Από πάνω. Oh my god. Τα πετάω ή τα βάζω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ό,τι γίνει. Και τελευταίο πράγμα. Ωραία, το ανοίγω και βάζω. Εδώ πέρα νομίζω, δεν ξέρω. Θα σπάω και τώρα νομίζω είναι έτοιμο. Τέλος. Πάμε φρόντιση μπροστά. Έλα, ντυμό, το τελείωσε επιτέλους. Νομίζω πως τελείωσα και ελπίζω να το κάνω ωραίο. Μου φαίνεται ωραίο στα μάτια. Για να το δούμε, να το δούμε. Παιδιά, μην μου φαίνεται πανόστιμο. Δηλαδή, άμα είχα την ευκαιρία θα το είχα δοκώσει τώρα όλο. Πολύ ωραίο, ντυμό, κόλλα 5. Μάλιστα. Μα πάμε να το δούμε στο εκεί στην κοπέλα, να δούμε αν μας αρέσει. Ναταλία, ορίστε εδώ το pancake σου. Ελπίζω να σου άρεσε. Ο ντυμό προσπάθησε πάρα πολύ, με πολύ αγάπη το έκανε. Ωραίο φαίνεται. Δοκίμασε λίγο και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου και μου βάλεις μια αξιολόγηση. Γεια. Ωραία. Ωραίο. Από το 1 στο 10. 100. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, εσείς οπωσδήποτε μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή. Άμα κάνετε εγγραφή, θα έχετε την πιθανότητα να μας δείτε κάποτε εδώ πέρα. Όχι εδώ πέρα, γενικά παντού. Γι' αυτό όλη η εγγραφή οπωσδήποτε. Ωχ, και λέει πελάτες, παιδιά, πάω. Παιδιά, είναι το πιο ωραίο γλυκό του κόσμου. Να κάνετε 100% εγγραφή στο Jill Show το κανάλι. Το αξίζουν πολύ. Καλησπέρα, ladies μου. Τι θα θέλατε. Γεια σας. Έχετε βρει. Εδώ το μενού μας. Τώρα το ελπίζω. Το κοιτάξαμε. Ναι. Και τι θα θέλατε. Εγώ θα ήθελα βαφλάκι. Βαφλάκι, με τι. Να έχει οπωσδήποτε φράουλες. Φράουλες. Και ό,τι άλλο θες εσύ. Ό,τι άλλο θέλω εγώ. Με εμπιστεύεσαι. Ναι. Την γλυκιά. Εσείς, κυρία. Εγώ μια σαλάτα μπουένο. Μια σαλάτα μπουένο. Ναι, δεν τρώμε γλυκά. Okay. Πίστεψε με, θα σου κάνω το πιο ωραίο pancake, εντάξει. Επόμενο. Okay. Δεν ζήτησα pancakes όμως. Τι ζήτησες. Βαφλάκι. Βαφλάκι, ναι. Ξέρεις, Ντυμόν, δύο όμορφες κοπέλες ζήτησαν μια σαλάτα bueno και ένα pancake να έχει μέσα φράουλα, όχι pancake, μια βάφλα ήθελα να πω. Α, βάφλα. Ναι, βάφλα να έχει μέσα φράουλα. Ωραία. Και οτιδήποτε άλλο θέλεις εσύ, το αφήνω πάνω σου. Ωραία, κάνω εγώ τη βάφλα, μα είναι. Επειδή θέλω να πάω σαλάτα. Είμαι ειδικό στις βάφλες που ξέρεις και εσύ κάνω σαλάτα. Ωραία. Πάμε και πέντε γρήγορα, γιατί έχω πια άλλη πλάτη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολύ πελάτη, τα πάει. Λοιπόν, με την έτοιμη σαλάτα μου πιστεύω ότι έκανα τέλεια. Ναι. Πάω να τη δώσω και εσύ ετοίμασε το pancake σου, γιατί βλέπω και αυτό είναι σχεδόν έτοιμο. Ωραία, ναι, λοιπόν, θα βάλω αυτά εδώ. Και φράουλα. Ωραία, εγώ πάω να το δώσω. Ναι. Ωραία, πάμε, βάζουμε από πάνω. Ωραία. Και τώρα θα βάλω λίγο το άλλο μετά το άλλο μετά το άλλο. Έτσι, θα κάνουμε λίγο ένα mix εδώ. Ωραία, πάμε ξανά σοκολάτα νομίζω. Τώρα πάμε από την αντίθετη πλευρά. Εδώ. Νομίζω βγαίνει καλά, δεν ξέρω μάγκες. Τι πιστεύετε εσείς, γράψτε στα comments. Βγαίνει όμορφο ή όχι, εγώ πιστεύω βγαίνει πολύ όμορφο. Ωραία. Ωραία. Και τώρα έμεινε η φράουλα. Λοιπόν, ορίστε σαλάτα σας μπουένο. Είναι από τα μαγικά μου τα χεράκια. Δοκιμάστε παρακαλώ να μου πείτε. Καλό ή... Καλό, τέλεια. Γεια σας, σε λίγο θα έρθει το pancake, το όχι pancake, το βαβλάκι θα έρθει σε λίγο. Ετοιμαζόμαστε, θα σας αρέσει πάρα πολύ, κόβω το κεφάλι. Περιμένω. Ωραία, βάζω και τις φράουλες, θα τις βάλω κάπως έτσι να είναι όμορφες στο μάτι. Ουι, μπλιά, δεν πειράζει. Ωραία. Εδώ πέρα.
Ωραία, είναι έτοιμο, είναι πανέμορφο. Μάγκες, είναι τόσο όμορφο που πρέπει να μπει στο Instagram αυτό. Και όσοι ξέρετε το Bueno έχει Instagram, κάντε οπωσδήποτε ένα follow το Bueno. Γιατί πολλές φορές ανεβάζουν πολύ ωραία φαγητά και ανεβάζουν και εμάς κιόλας. Γι' αυτό ναι, ένα follow. Λοιπόν, πού είναι αυτός να το πάει. 2 hours later. Και άλλες φαρούλες, όσοι φίγουνες. Έλα, τι μόνο είναι έτοιμη. Ναι, μόνο πυρούνια μείνε, περίμενε. Πυρούνια. Oh my god, παιδιά, είναι τόσο όμορφο που πραγματικά θα το ανεβάσω στο Instagram, παιδιά, και θα το ανεβάσω στο Instagram του Bueno. Γι' αυτό μπείτε μέσα να δείτε τη φωτογραφία και να βάλετε ένα like για μένα, παιδιά, και να follow εννοείται το Bueno. Πάρε. Πόσο. Ωραία, πάω. Ορίστε η βάφλα σας. Βάλαμε μπόλικη φράουλα. Ελπίζω να σου αρέσει. Δοκίμασε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να μου πεις τη γνώμη σου. Αν είμαστε καλοί, τελικά. Εννοείται με φράουλα. Πώς αλλιώς. Βλέπω, λιώνει μέσα, ε. Σ' αρέσει. Αξιολόγησε το, σε παρακαλώ. Α, φάει, στα. Ξέχασα. Δεν γίνεται να μιλάς ονόμα σας. Θα βάλω ένα 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την προτίμησή σας. Ελπίζω να ξανάρθετε εδώ πέρα όσες φορές θέλετε. Γιατί θα μας βλέπετε συχνά εδώ πέρα, εντάξει. Αμέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου και την ψυχή μου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαν κι άλλοι πελάτες εδώ πέρα. Πάω να τους εξυπηρετήσω. Αλλά πρώτα θα σας ρωτήσω άμα έχω κάνει εγγραφή. Γιατί άμα δεν έχω κάνει εγγραφή, δεν θα τους εξυπηρετήσω. Οπότε, ή να εξυπηρετήσω και εσάς κάποτε, πρέπει να κάνετε μια εγγραφή οπωσδήποτε. Πάμε να δούμε αν έχω κάνει εγγραφή και το τι θέλουν να φάνε. Καλησπέρα, ρε Μάγκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπα, πρωτού σας εξυπηρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε κάνει εγγραφή στο Jill Show? Εννοείται. Εντάξει, αφού έχετε κάνει εγγραφή, σας εξυπηρετώ. Πάμε. Τι θα ήθελες, φίλε μου? Λοιπόν, εγώ πρώτος. Εσύ, ναι. Ήθελα... Λοιπόν, μπέργκερ κοιτάς, ε. Ναι, μπέργκερ. Από μπέργκερ λοιπόν, έχουμε πολλά ωραία. Θα ήθελα δύο cheeseburger. Δύο cheeseburger. Ναι. Με τη τσέλα, πίκλες. Απλά να βγάλουμε τις πίκλες. Χωρίς πίκλες. Ωραία. Ναι. Αυτό. Εντάξει, αυτό. Και να πιείτε. Νεράκι, ναι. Μια χαρά. Εσείς, κύριε, δεν θέλατε. Εγώ θέλω μια πίτσα barbecue. Barbecue. Έτσι, γιατί κάνει special. Special, Και μια κοκακόλα. Και μια κοκακόλα. Αλλά για να σου κάνω όλα αυτά, τι πρέπει να κάνει αυτό που μα κοιτάει τώρα. Εγγραφή. Κάνε μα εγγραφή, φίλε. Πώ like εσύ που δεν κάνει. Και like. Σε 10 παύλα 15 λεπτά θα είναι έτοιμο, οκ. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τίμα. Λοιπόν, Τιμόν, θέλουμε δύο cheeseburger χωρίς πίκλες. Ωραία, χωρίς πίκλες, πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία. Και θέλουμε και μια πίτσα barbecue, την οποία θα την κάνω εγώ, εντάξει. Ωραία. Οπότε εσύ πάρε τα μπέργκερ, εγώ πάω να κάνω την πίτσα. Κομπλέ. Ωραία, εντάξει. Τέλεια, πάμε. Ωραία, πάμε. Ωραία, λοιπόν, θα τα γυρίσουμε ένα και αυτό εδώ. Και θα βάλουμε τσέντρα από πάνω. Λοιπόν, και το απλώνω. Ωραία, το έχουμε. Και τώρα περιμένουμε με τον λίγο. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ετοιμάσουμε την πίτσα για τον κύριο που μας τη ζήτησε. Βάλουμε πρώτα barbecue, μιας και ζήτησε barbecue αυτός. Βάλουμε έτσι. Δεν λυπόμαστε. Μια χαρά. Θα την απλώσουμε τώρα λίγο με το κουτάλι. Να φαίνεται παντού έτσι. Ωραία. Τώρα βάζουμε τυρί, παιδιά, τυρί μπόλικο. Επειδή μας αρέσει. Οπα, το τυρί. Δεν ξέρω αν έβαλα πάρα πολύ, παιδιά, αλλά νομίζω ότι είναι. Κομπλέ, ειδικά μας κάποιος αρέσει το τυρί, είναι πολύ ωραίο. Ωραία. Τώρα βάζουμε μπέικον, παιδιά. Μπόλικο. Προσωπικά εγώ, παιδιά, αγαπάω το μπέικον. Το λατρεύω, παιδιά. Άμα εσείς το λατρεύετε, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Σας αρέσει, ναι ή όχι? Προσωπικά εγώ το λατρεύω. Νομίζω το πάω λίγο στραβά, αλλά δεν πειράζει, υγεία. Ωραία. Πάμε να βάλουμε τώρα το κοτόπουλο παντού λίγο. Τελείσιμα, σας μπαμπάς μαγειράς που λέω. Είναι έτοιμη η πίτσα, παιδιά, πάω να την βάλω στο φούρνο να ψηθεί και πάμε να την δώσουμε στο πελάτη να δούμε άμα θα μείνει ευχαριστημένος. Θα μείνει σίγουρα. Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε κέτσαπ και μουσάρδα. Λοιπόν, μπαίνει εδώ κέτσαπ. Θα δείξω πόσο βάζω. Βάζουμε κι άλλο, νομίζω ότι φτάνει. Και θα βάλω και εδώ πέρα το ίδιο. Και μουσάρδα από κάτω. Και εδώ, νομίζω φτάνει. Ωραία, και το βάλω εδώ πέρα, έτσι. Και το βάζω και το άλλο εδώ πέρα. Και τώρα θα το πάρω από πάνω και το κλείσω. Ωραία. Και αυτό το ίδιο εδώ πέρα. Θα βάλω και ένα από, νομίζω έτσι, στη μέση και το άλλο στη μέση. Και τώρα τα βάζουμε στο πιάτο και νομίζω είναι έτοιμα. Χωρίς πίκλες, σωστά. Ωραία, χωρίς πίκλες. Λοιπόν. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Να τα δύο τσίμπεργκερ χωρίς πίκλες. Χωρίς πίκλες, σωστά. Χωρίς πίκλες. Ναι, δοκιμάστε. Μπράβο. Και πείτε μου πόσο βάζετε από τα 10. Μάλιστα. Θέλετε τώρα να δοκιμάσω? Ναι. Είναι τέλειο. Τέλειο, ε. Τέλειο. Χαίρομαι. Φανταστικό. Βέβαια, εντάξει, εδώ το μαγείρεψε αυτό. Τέλος πάντων, πάω να σας φέρω την πίτσα, σωστά. Με κτόπουλο. Later. Ορίστε. Η φανταστική πανόστιμη πίτσα by Jill Show και by Bueno. Φαίνεται πολύ ωραία.
είναι τούμπανο πραγματικά. Τώρα θα σου πω. Δοκίμασε ένα κομμάτι. Εγώ θα τρελαθείς. Είναι η αγαπημένη μου πίτσα. Αλήθεια. Θέλω να μου πεις την αλήθεια όμως. Εντάξει, είναι top. Ήξερα ότι θα είναι top. Παιδιά, όσοι έρθατε δεν μπορώ, από μένα παιδιά, σας το λέω, σαν εγγύηση, πίτσα, μπάρκι, κοτόπουλο είναι top. Σας το εγγύουμε. Εσείς, βλέπω το φάγατε όλο, τόσο πολύ άρεσε. Έφαγα μέσα σε 5 λεπτά γιατί πεινούσα. Ήταν φρέσκο, ήταν τέλειο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όντως, πολύ ωραία πίτσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή όρεξη. Τα λέμε. Ευχαριστώ. Ποιος είναι αυτός? Καλησπέρα Ραφόρε, καλησπέρα Οδυσσέ Γκέιμερ. Γεια σου Στάθ, GL Family. Έπεισα νέα δουλειά, είδες, εδώ πέρα με εδώ. Μπράβο, μπράβο. Χρειάζεται να βγάζεις λίγο λεφτά για να χρειάζεις στο σπίτι μας. Προφανώς, προφανώς. Τι θα θέλατε? Εγώ θέλω κρέπα αλμυρό, chicken bacon. Chicken bacon, chicken bacon, οκ, εντάξει. Chicken bacon. Με μπερδέψατε. Εγώ εντάξει, δεν ξέρω καλά αγγλικά και να πείτε κάτι, να πείτε. Coca-Cola light. Οκ. Όχι light, zero. Το ίδιο είναι, εντάξει. Ναι, καλύτερα light. Για ποιο λόγο, ποια διαφορά είναι? Εσύ τι θες, Odyssey Gamer? Θέλω cheese με πατάτες. Τι είναι cheese με πατάτες, θες σκέτο cheese? Cheeseburger μαζί με πατάτες. Cheeseburger, άμα που λες σκέτο cheese, είναι σκέτο τυρί. Μην γίνεις ραφάριο, σε παρακαλώ. Εντάξει, ένα cheeseburger. Σαν ραφάριο, τι είναι? Με πατάτες. Ναι, με πατάτες. Με πίκλες. Πίκλες, φυσικά. Με πίκλες λέει, τέλος πάντων. Τρέλος εσύ! Με κέτσαπ? Όχι. Οκ, εντάξει, έρχομαι. Ναι, μην αργήσεις, σε παρακαλώ. Λοιπόν, Τιμόν, έχουμε δύο παραγγελίες. Ωραία. Η μία παραγγελία είναι μία κρέπα chicken bacon. Όχι, αγαπημένη μου το εξή. Με αμαρτήσει πάρα πολύ. Ναι. Και έχουμε ένα περίεργο μπέργκερ. Ένα μπέργκερ με πίκλες. Με πίκλες και χωρίς κέτσαπ. Πώς γίνεται χωρίς κέτσαπ? Μάλιστα, ποιο το παραγγείλει αυτό. Μου θυμίζει τον Οδυσσέα κάποιο λόγο. Αυτό το κάνει μόνο ο Οδυσσέας, παραγγείλεται για τρελά. Ναι, εγώ. Και πατάτε λίγο πάνω, εντάξει. Ναι, ναι, πάνω ετοιμάσω. Βέβαια, ετοιμάσω. Θα λέτε Demon, Danger, μαγειράς. Δεν ξέρω, δεν ταιριάζει. Βασικά ταιριάζει μόνο ο Στάθ, μπαμπάς μαγειράς. Δεν ξέρω τι άλλο ταιριάζει. Άντε, έμεινε λίγο, παιδιά. 20 minutes later. Ωραία, Στάθ, λοιπόν. Και όλα σε θύμα, γρήγορα σου Demon. Ναι, ξέρω, Demon Danger, λοιπόν. Κοίτα, εδώ πέρα έχουμε τη καλή κρέπα και το παράξενο μπέργκερ. Demon, φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Κοίτα εκεί πώς την έκανες τόσο τέλεια. Μπράβο, Demon, μπράβο. Ξέρω. Δώσε και αυτό, ελπίζω μην μου πέσουν, γιατί μου πέσουν την έβαψα. Έλα, καλή. Δώσε. Έλα, τραβά. Έλα, σου κάτω. Μη σου πέσει, σε παρακαλώ. Το ελπίζω. Δεν ξαναφτιάχνω εγώ. Γιατί? Επειδή τα ξύπαμε, ρε μπρο. Έλα, πήγαινε. Ωραία, και τώρα παιδιά πάμε στο αεροπόρο και στον Οδυσσέα να τα δώσουμε. Ορίστε, Οδυσσέα με το μπέρκερ με την πίκλα και χωρίς κέτσαπ. Τέλος πάντων. Και ορίστε, Ραφάριο, η τεράστια. Παιδιά. Κρέπα. Αυτό είναι. Θαύμα. Ξέρω, δεν είναι κρέπα, είναι θαύμα αυτό. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Είναι το 15ο θαύμα του κόσμου. Τι ωραίο! Για δοκίμασε, Οδυσσέα. Πόσο βάζεις? 1,012. Παιδιά, εγώ αλήθεια θα είναι θα βάζα 0 επειδή έχει πίκλες και δεν έχει κέτσαπ. Αλλά αφού το αρέσει ο ανθρώπου, εννοείται, εντάξει. Τι να πούμε. Εσύ είσαι Ραφάριο. Περίμενε. Πω, και την αγωνιά που έκανε. Σημαίνει πως το αρέσει πολύ. Να σου πω αλήθεια. Πώς? Την αλήθεια θέλω να πεις. Μόνο αλήθεια, δεν θέλω ψέματα. Για βίντεο. Την αλήθεια θέλω να πεις, όχι για βίντεο. Από 10. Ναι. 12,5. Και άμα ήταν για το βίντεο, πόσο θα έλεγες? 1000. 1000 IQ. Οκ. 10. Πάρα κάνω. Πάρα πολύ νόσημα, παιδιά. Πολύ ωραίο, ναι. Σήμερα γίναμε μάγειρες για 24 ώρες. Θα μαγειρεύουμε και θα φτιάχνουμε το καλύτερο φαγητό που μπορούμε. Εννοείται στο καλύτερο φαγάδικο της πόλης μας, το Πάνθεο. Ναι, παιδιά, θα δείτε πώς μαγειρεύουμε, πώς εξυπηρετούμε ανθρώπους και δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί θα είναι φανταστικό. Λοιπόν, τώρα ο καθένας θα πάει στο μέρος του να κάνει τη δουλειά του. Αλλά, παιδιά, έχετε και εσείς μια δουλίτσα. Να κάνετε μια εγγραφή, παιδιά. Πατήστε το κόκκινο κουμπάκι για να μας υποστηρίξετε και να δείξετε την αγάπη σας. Ωραία, πάμε τώρα στις δουλειές. Εγώ, αλλά και ο Τιμόν, είμαστε και οι δύο και μάγειρες, αλλά και σερβιτόροι. Και ο Οδυσσέας από εδώ πέρα είναι ο βοηθός μας. Θα μας βοηθάει όπου χρειάζεται. Λοιπόν, Τιμόν, είδα την κάμπα μόλι στον πρώτο μας πελάτε. Εσύ, ετοίμασε εδώ πέρα το φαγητό και εγώ πάω να του εξυπηρετήσω. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στο καλύτερο φαγάδικο της πόλης, το Πάνθεο. Καλησπέρα. Τι θα θέλετε να παραγγείλετε? Θέλουμε ένα κλαμπ σάντουιτς κοτόπουλου και μία σαλάτα του κέσσαρα. Ωραία. Τι θα πείτε? Και δύο κοκακόλες. Ωραία, τέλεια. Έτοιμο! Πάρε στα, πάω!
Μάλλον είναι καινούριος και αγχώνεται. Πού είναι ο σας ρε φίλε? Τιμό! Οι πρώτοι πελάτες παιδιά! Ωραία, έχουμε μια παραγγελία λοιπόν. Ένα κλαμπ σάντουιτς κοτόπουλο και μια σαλάτα του Κέσαρα. Ωραία, και τώρα τι κάνουμε? Μαγειρεύουμε! Πάμε να μαγειρέψουμε! Ωραία. Λοιπόν, Οδυσσέα, εσύ πήγαινε, φτιάξε σαλάτα, εγώ θα φτιάξω το κλαμπ σάντουιτς. Πήγαινε, πήγαινε. Ωραία, έλα. Λοιπόν, παιδιά, έβαλα εδώ πέρα τα τοστάκια, θα τα γυρίσω για να μην καούνε. Πάμε. Θα γυρνάμε για να είναι έτοιμα και περιμένουμε. Λοιπόν σας, εδώ πέρα σου έχω τα ψωμάκια και το μπέικον. Πρόσεχε πώς το κάνεις, να είναι όλα καθαρά και ωραία. Γεννήθηκε είναι παιδί ότι έχω φτιάξει κλαμπ σαντουίτς πάρα πολύ καιρό και δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το φτιάχνουμε. Αλλά θα δώσω τα δυνατά μου και θα το κάνω ωραίο. Ωραίος. Λοιπόν Στάς, σκέψου με το μικρό σου μυαλουδάκι. Αφού είσαι Στάς μαγείρας, πάμε. Λοιπόν, λογικά αρχίζουμε με το μαρούλι, πώσουμε εδώ πάνω. Μετά ξεκινάμε στην ντολμάτα. 1, 2, τώρα θα βάλουμε αυτό. Ξέχασα να βάλω μαγιονέζα πρώτο, παιδιά. Δεν πειράζει. Έτσι. Τέλεια. Βάζουμε τώρα αυτό από πάνω. Βάζουμε τώρα τη γαλοπούλα και το τυρί από πάνω. Το μπέικον. Και τώρα το κλείνουμε. Είναι έτοιμο. Τώρα έμεινε να το κόψουμε όμορφα και το κόβουμε. Παιδιά, όπως βλέπετε, δεν πέτυχε και το πιο τέλειο κλαμπ σάντουιτς. Αλλά οι άλλοι που δουλεύουν, παιδιά, όχι εγώ, το κάνω τέλειο, παιδιά. Οπότε, άμα θέλετε να έρθετε εδώ και να φάτε, θα είναι τέλειο, παιδιά, στο λόγο μου. Βάζουμε το τελευταίο εδώ μέσα και τώρα έμεινε, παιδιά, να βάλουμε πατάτες. Πάμε! Θα βάλουμε πατάτες, όπως είπα. Αλλά θα βάλω λιγάκι παραπάνω, επειδή όπως είδε το ένα τοστ βγήκε λίγο στραβοκομμένο. Αλλά δεν πειράζει. Και φυσικά τώρα θα βάλουμε λίγο αλατάκι. Λίγο. Πιστεύω θα τους αρέσει πάρα πολύ. Και βλέπω η σαλάτα είναι έτοιμη. Πάμε. Παιδιά, σχεδόν τελείωσα τη σαλάτα και μου μείνουν μόνο δύο πράγματα να βάλω. Σος και τυρί παρμεζάνο. Ωραία, πάμε να βάλουμε σος. Ωραία, και τώρα βάζουμε τη σος. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε και το τυρί. Και είμαστε έτοιμοι. Για δείτε την κύριε. Λοιπόν, Οδυσσέα, και χρειάζομαι. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την πρώτη παραγγελία στους πελάτες μας. Πάμε! Ωραία! Λοιπόν, Τιμόν, πήγαινε παράδοσε το, αλλά πρόσεχε, μη σου πέσει μόνο, εντάξει! Στάς, θα έχει φάση, μου πέσει, κατά λάθος. Ναι, θα έχει καθόλου φάση, Τιμόν, καθόλου φάση. Πήγαινε γρήγορα. Πάω πολύ γρήγορα. One eternity later. Ορίστε η παραγγελία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Τον δίσκο δεν θα τον πάρει. Μάλλον όχι. Easy peasy lemon squeeze σας. Ναι, Τιμόν, ωραία, αλλά ο δίσκος σου πού είναι? Ποιος δίσκος? Αυτό που σέρβιρες, το στρογγυλό. Πω, το ξέχασα, πάνω το πάρω. Ωχ, ήρθαν και άλλοι πελάτες. Οδυσσέα, πρέπει να πάω να τους εξυπηρετήσω. Έλα, πήγαινε. Καλησπέρα σας, τι θα θέλετε να παραγγείλετε? Όχι, τι κάνεις εσύ εδώ? Νόμιζα στη δουλειά ήσουν. Ναι, βασικά εδώ δουλεύω σήμερα 24 ώρες μάγειρας. Α, μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Γεια, είσαι γάμο την κόρη μου. Ω, συγγνώμη, ναι, τι θέλετε να παραγγείλετε? Θέλουμε 3 ρώσικα χοιρινά, ένα κλαμπ σάντουιτς και εμένα να μου κάνεις έκπληξη. Μάλιστα, Μαρία, σου έχω μια τρελή έκπληξη. Τι θα πείτε? Μία φάντα και δύο κοκακόλες. Ωραία, η παραγγελία θα είναι έτοιμη. Θα προσέχω την κόρη σας, μην αγχώνεστε. Παιδιά, ήρθε ο πεθερός μου. Πρέπει να δείξω μια πολύ πολύ καλή εικόνα. Τι ωραία μέρα. Λοιπόν, μάγκες, σε αυτή την παραγγελία θέλω να είστε έξτρα προσεκτικοί, εντάξει. Στάση, είμαστε πάντα έξτρα προσεκτικοί. Λοιπόν, θέλουμε 3 ρώσικα χοιρινά να είναι πολύ ωραία ψημένα. Ναι, βεβαίως. Θέλουμε ένα κλαμπ σάντουιτς κλασικό και ένα μεγάλο νόστιμο πίτα κλαμπ Τιμόν. Βεβαίως, το έχουμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να βάλουμε τα χοιρινά για ψήσιμο. Πάμε. Και τώρα, παιδιά, απλά περιμένουμε. Λοιπόν, κόριτσα, βλέπω ότι άφησατε ούτε μια μικρή πατάτα εδώ πέρα. Ελπίζω λογικά σας άρεσε, σωστά? Ναι, ήταν τέλειο. Κορίτσια, από το 1 έως το 10 πόσο βάζετε βαθμό, πείτε την αλήθεια. 10 με τόνο. Και εγώ 10 βάζω, ήταν τέλειο. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Τώρα, παιδιά, πρέπει να τα γυρίσουμε. Κοιτάξτε, 1, 2, 3. Και μαζί τι κάνουμε τώρα, περιμένουμε. Λοιπόν, Οδυσσέα, έλα, πάλι τα υλικά. Ξέρεις πώς βάζουμε? Ναι, ξέρω. Για πάμε. Οδυσσέα, πρόσεχε λίγο. Εντάξει, μια χαρά, εντάξει. Κι άλλο. Πώς καλά ρε, πώς καλά, τι έκανες? Κατά λάθος, δεν πειράζει, έλα, πάλι. Δεν πειράζει, έλα. Ωραία, έλα να βάλουμε αυτά. Τι κάνεις, πώς καλά. Έλα, Οδυσσέα, έλα. Αυτές τις δουλειές, καλύτερα να τις κάνουμε Τιμόν, αφού σας κάνει καλύτερα από εμάς. Είμαστε άχρηστοι εμείς οι δύο. Ναι, ισχύει. Αλλά δεν πειράζει, πάμε να προσπαθήσουμε. Γιατί είναι πολύ σημαντική παραγγελία, όπως είπα πριν. Πάμε. Ναι. Τώρα, παιδιά, βάζουμε το γύρο στην πίτα.
Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Έλα, τους έπαμε, πάμε. Έλα, πάμε, πάμε. Πώς είμαι πέσει. Oh my god, Λίγλυσσα, το γέμισες, μπράβο. Ό,τι ρίξε, χάσαμε να βάλουμε από πάνω. Οπ, είναι έτοιμο. Παιδιά, όπως βλέπετε, είναι πανέτοιμα και πανέμορφα. Τώρα πάμε να τα βάλουμε στο πιατάκι και να τα φάνε οι πελάτες. Και βάζουμε το τελευταίο. Ωραία, Στάς, πήγαινε πάρε πατάτε. Πάμε, βάλε, πάμε. Έλα, βάλε, βάλε. Χόπα, χόπα. Χόπα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και αλατάκι, έτσι παντού, 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 γιατί μας αρέσει το αλάτι, παιδιά. Ωραία, τα βάζουμε εδώ πέρα. Τώρα θα βάλουμε και κρεμμυδάκι από πάνω, κοιτάξτε. Έτσι, μπόλικο. Να έχει χρώμα, να είναι όμορφο και νόστιμο. Ωραία. Και τώρα βάζουμε, παιδιά, λίγο ξύδι. Νομίζω καλά είναι, όχι πάρα πολύ, όπως πρέπει. Και τώρα θα βάλουμε και λίγες πατατούλες, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Πάμε και εδώ. Όχι πάρα πολλές, γιατί δεν χωράει. Επειδή το κρέας είναι πάρα πολύ μεγάλο και νόστιμο. Είναι έτοιμο, παιδιά. Πάμε να το δώσουμε. Λοιπόν, ήρθε η παραγγελία σας. Μισό λεπτό. Ορίστε εδώ πέρα το ρώσικο για σας. Ορίστε. Και εδώ πέρα για εσένα το αγαπημένο μου πίτα κλαμπ από το Πάνθεον, παιδιά. Ωραία. Και το κλαμπ σας δεν τους το φέρνω αμέσως, εντάξει. Ορίστε και το κλαμπ σας. Είδατε, δεν άργησε καθόλου. Καλή σας όρεξη. Οδυσσέα, ήρθαν πελάτες. Λοιπόν, πήγαινε εσύ, πάρε παραγγελία γιατί εγώ δεν προλαβαίνω. Έχω πάρα πολλές μέρες, εντάξει. Ναι, ναι. Γεια σας. Είστε έτοιμοι να κάνετε την παραγγελία σας? Ναι, θα θέλαμε ένα μπέργκερ. Ναι, τι άλλο? Ένα κλαμπ και ένα κιμπάπ. Ωραία, ωραία, θα σημείωσα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να παραγγείλετε κάτι? Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, εγώ θέλω ένα γύρο κοτόπουλο με πατάτα. Μην βάλετε πολλές πατάτες. Με σος. Αυτά. Και μην βάλετε πολύ σος γιατί δεν μ' αρέσει πολύ. Και εγώ θα πάρω ένα σουβλάκι τυλιχτό, κοτόπουλο γύρω από όλα και λιγότερες πατάτες. Θα το σημειώσεις κάπου ή θα το θυμάσαι? Έχω 195 IQ, τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Πάω να σας φέρω όλα εδώ πέρα έτοιμα. Εντάξει, περιμένω. Έλα, λοιπόν, Τιμόν. Λοιπόν, Στάς, οι πελάτες θέλουν δύο σουβλάκια, νομίζω. Δύο σουβλάκια τι? Κοτόπουλο, χοιρινό, κεμπάπ, τι? Μισό λεπτό. Τι έγινε τώρα, δεν κατάλαβα τίποτα, παιδιά. Πώς σας φάνηκε το φαγητό? Πάρα πολύ ωραίο. Σε εσάς σας άρεσε? Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, ωραία. Θέλω να σε κοιτάξω ένα παγωτάκι. Ναι. Ωραία. Με μία όμως συμφωνία. Θέλω να δω στο κινητό σου άμα έχεις κάνει εγγραφή στο GL Show. Ναι, ναι. Για να δω. Μπράβο, έκανες εγγραφή αλλά και το κουδουνάκι. Τώρα είναι σωστό. Ωραία. Τώρα σου φέρνει παγωτό. Λοιπόν, θα της βάλω την αγαπημένη μου γεύση, την τσιχλόφουσκα. Μία μπάλα, πάμε, άλλες δύο μπάλες. Ορίστε το παγωτό. Έβγηκε τόσο στρογγυλό όσο ήθελα και είναι γεύση τσιχλόφουσκα. Πιστεύω ότι σου αρέσει. Ορίστε. Ωραία, Στάση, λοιπόν. Θέλουνε δύο κοτόπουλα πολλά με λίγες πατάτες και το ένα κοτόπουλο πολλά να έχει και λίγο πιο λίγο σος. Μάλιστα. Ωραία, να το όλο δικό σας. Θα σας το δώσω. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Ναι. Και γεια σας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το γύρο εδώ πέρα, παιδιά. Λοιπόν, τώρα βάζουμε τι. Αϊ, την πίτα. Τώρα βάζουμε σος, παιδιά. Πάμε τώρα να βάλουμε το βασικότερο, παιδιά, το κρέας. Έτσι, μπόλικο, παιδί μας αρέσει. Όπα, μάλλον παραέβαλα. Αλλά δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Αφού όλοι γουστάρουμε γύρω, παιδιά, έτσι δεν είναι? Πατατούλα, προφανώς, προφανώς. Γιατί σουβλάκι χωρίς πατάτα, παιδιά, δεν γίνεται. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά αυτό. Ωραία. Και τώρα, παιδιά, είναι έτοιμο. Είναι και το άλλο έτοιμο. Θα με τα δώσουμε. Ορίστε, Οδυσσέα, για εσένα. Δώσ' τα και προσεκτικά, εντάξει. Άραξε, μπροκολόκο. Ουπς, κοριτσάκια, ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι, τώρα έχουμε, τώρα έχουμε. Τι έκανα, τι έκανα. Τα σουβλάκια μας, περιμένουμε, δεν είναι τόση ώρα να πάμε. Κι αυτός τα πέταξε. Κοίτα, ρίξε όλα κάτω και περιμένουμε τόση ώρα, έλεος. Τι έγινε, Οδυσσέα, τι έγινε? Έγινε ένα μικρό ατυχηματάκι. Μου έπεσαν τα σουβλάκια. Τι λες, ρε, Οδυσσέα, πρόσεχε. Πώς θα σου το πω, πρόσεχε. Φτιάξε, φτιάξε και μην πολύ μιλάς και φέρε δύο κοκακόλες δώρο. Μπορεί, Οδυσσέα, καλά, ρε. Ορίστε, Οδυσσέα, με το δίσκο για να μην σου πέσουνε, πρόσεχε, ε. Εντάξει, προσέχω, προσέχω. Ναι, κορίτσια, τα σουβλάκια σας και το προηγούμενο είναι λες και δεν έγινε τίποτα, εντάξει. Τώρα πάτε, ξεχάσατε τελείως και δώρο δύο κοκακόλες. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Όσο τι, Στάση,
έγινε. Τι θέλεις να παραγγείλεις? Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο θέλω. Ωραία, τέλεια. Αυτά? Ναι, ναι, αυτό θέλω. Μόνο το καφεδάκι. Τώρα κάνω ένα διάλειμμα από το μπλα. Εσύ τι έγινε? Έπιασε δουλειά εδώ? Σήμερα εδώ πέρα δουλεύω 24 ώρες. Είμαι μάγειρας και σερβιτόρος. Α, ωραία, ωραία. Θέλω να μου κάνεις ωραίο τον καφέ μου όμως. Εννοείται, εννοείται. Εγγύηση εδώ, εγγύηση πάνω το κάνω. Easy peasy lemon squeezy. Όπα! Εδώ και λογικά πατάμε αυτό το κουμπάκι. Ωραία, τώρα χύνεται ο καφέ. Το δεν μη λέτε παιδιά, στάς μπαμπάς μάγειρας, λέτε στάς μπαμπάς καφεδάς. Γιατί από εδώ και πέρα φτιάχνω και καφέδες, τόσο μάγκας. Παιδιά, ελπίζω να κάνω σωστά, δεν ξέρω τι κάνω. Μυρίζει τέλεια πάντως παιδιά, πιστεύω το πέτυχα, πάμε να δούμε. Ορίστε σωτήρι. Τέλειο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά τέλειο, αυτό το έφτιαξα εγώ. Μπράβο, μπράβο, συνεχίστε έτσι με τα βίντεο. Later. Θέλω να φάω. Θέλω να φάω γρήγορα. Ραφάριο, τι κάνεις εδώ, παιδιά, τι κάνετε? Εδώ δουλεύουμε, ρε. Καλησπέρα, Ραφάριο, γίγαντα. Α, δουλεύεις εδώ? Τότε για μένα, όπως πάντα, τα καλύτερα μπέργκερ. Special. Special. Ναι, special. Μία κοκό, δέξε. Περιμένω, γιατί πεινάω πάρα πολύ και λυψάω. Ωραία, βάλαμε εδώ πέρα το μπιφτέκι, παιδιά. Οπα! Στάς, εγώ λέω, έλεγανε με μια πλακίτσα σαν Ραφάριο. Α, ναι παιδιά, αφού είναι ο Ραφάριο, μπορούμε να κάνουμε prank. Ναι, ναι, θα είναι πάρα πολύ αστείο. Ναι, αλλά τι prank το κάνουμε ρε, Ντιμόν? Ο Ραφάριο δεν τρώει καυτερό γενικά καθόλου. Γι' αυτό του λέω να του κάνουμε τον μπέργκερ έξτρα καυτερό για να καεί. Συμφωνώ, συμφωνώ, θα έχει πάρα πολύ πλακά. Θα δούμε την αντίδραση του. Εντάξει, Ντιμόν, πάμε να το φτιάξουμε. Ναι, έλα. Λοιπόν, Ντιμόν, έλα, βάλε. Πάμε, κέτσαπ. Ωραία. Βάλε τώρα μούσταρδα στο άλλο. Σωστά. Βάλε μπιφτέκι. Ωραία. Τυρί. Εδώ. Ωραία. Να το βάλουμε και καυτερό εμείς. Βάλε καυτερό. Oh my god. Φτάνει? Όχι, δεν φτάνει. Θα βάλουμε παιδιά και ταμπάσκο. Ωραία, φτάνει. Τα παίρνω εδώ. Τώρα βάζουμε τύρο καυτερή και πίκλες. Σπα. Ξανά καυτερό ταμπάσκο. Τώρα το κλείνουμε! Σπα! Αυτό στη μέση. Έτοιμο! Έτοιμο! Τώρα δώσουμε κάποιες πατατσούλες και πάμε να δούμε την αντίδραση του Ραφάριο. Ωραία, έτοιμο, είναι έτοιμο! Ανυπομονώ να δω πώς θα τρελαθεί ο Ραφάριο αφού μισεί τα καυτερά και είναι υπερκαυτερό! Θα είναι πολύ αστείο! πάμε! Ραφάριο! Φέραμε το πιο ωραίο μπέργκερ του Πάνθεο! Θα τρελαθείς! Σας αρέσει πάρα πολύ! Ναι, εννοείται! Για δοκίμασε λίγο! Μ' αρέσει μπέργκερ Πάνθεον. Μόνο πράγματα δεν μου αρέσει είναι καυτερό. Όχι, όχι, δεν έχει καθόλου καυτερό, όχι. Ωραίο, ε. Πώς είναι ωραίο, ωραίο Ραφάριο, ε. Κάνει, ρε. Και το καυτερό, παιδιά. Απλά πήγε λίγο στράβα το prank, δεν πρέπει να είναι τέτοια δίδαση. Σίγουρα. Ή θα έχεις πρόβλημα να ξέρεις, αλλά να το δοκιμάσεις τώρα. Είναι όχι καθηγό. Πόσο φαίνεται αυτό? Είναι το μπέργκερ του Πάνθεο, το πιο ωραίο. Σήμερα, παιδιά, άνοιξα το εστιατόριό μου. Ο Οδυσσέας σήμερα θα μας φτιάχνει φαγητό και θα τρώμε και θα το αξιολογούμε. Παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ καλό σεφ γι' αυτό. Θα τα φτιάχνω τέλεια! Αλλά πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε μία εγγραφή, είναι κόκκινο κουμπάκι. Πατήστε το να γίνει γκρι, να μην χάνετε ούτε ένα τρελό βιντεάκι. Ωραία, πάμε! Λέω Οδυσσέα, γιατί έχεις ήδη πελάτες που σε περιμένουν και πρέπει να τους εξυπηρετήσεις. Ωραία, πάμε! Ανυπομονώ πάρα πολύ να φτιάξω κάποιο φαγητό. Ωχ, η πρώτη πελάτης! Πάω να τους εξυπηρετήσω! Καλησπέρα! Είστε στο κατάστημα Bueno, τι θα θέλατε? Γεια σας, θα ήθελα ένα πάνκι με σοκολάτα, μπισκότα και φράουλα. Τέλεια πάλι κάρμου. Εσείς κύριε? Εγώ θα ήθελα μια οποιαδήποτε γλυκιά κρέπα που έχει. Οποιαδήποτε σίγουρα? Ναι, ναι, σας εμπιστεύω, είμαι στο καλύτερο μαγαζί. Ωραία, πάω όλα να τα ετοιμάσω και σε 5 λεπτά θα είναι όλα έτοιμα. Ωραία παιδιά, είναι easy peasy, το περίμενα πιο δύσκολο. Αλλά είναι πιο εύκολο, εντάξει, μια χαρά. Τώρα περιμένουμε να ζεσταθούνε και μετά θα το γυρίσουμε από την άλλη πλευρά. Τώρα πρέπει να το γυρίσουμε. Ω,
το γύρισε και το άλλο τώρα. Μια χαρά, ώρα. Ελπίζω να το φάνε τη δικαίωση. Ωραία, παιδιά, λίγο έμεινε και μετά θα αρχίσουμε να βάζουμε τα υλικά σοκολάτες και τα λοιπά. Να το βάζω αυτό εδώ πέρα. Τώρα παίρνω τη σοκολάτα. Ωραία. Φτάνει νομίζω, μια χαρά είναι. Τώρα βάζω και το άλλο pancake. Να το, ωραία. Ωραία, τώρα βάζω και εδώ πέρα, πολύ ωραία. Ωραία, τώρα. Νομίζω μια χαρά τόσο. Βάζω και από πάνω σοκολάτα. Έτσι. Ωραία, αφού βάλαμε σοκολάτα, πάμε να βάλουμε και μπισκότο. Να το, μια χαρά τόσο. Και τώρα ας πάμε να βάλουμε και φράουλες. Ωραία. Να το. Πιστεύω πως είναι τέλειο και πάνω του δώσω τον Βλαδίμηρο. Για σας είναι, πως είναι, ωραίο? Ναι, ναι, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Για δοκιμάστε το, κύριε Βλαδίμηρε, και βαθμολογήστε το 0-10. Ναι. Ακόμα κι εγώ ζηλεύω. Μηδέν στις 10, πόσο βάζετε? 10. Πόσο καλός μάγειρας είμαι. Ο Οδυσσέας ο μαγειράς, τέλεια. Πάμε λίγο. Το δικό μου πού είναι? Αμέσως πάνω, το ετοιμάσω τώρα. Πόσο ζηλεύω, ρε φίλε. Δεν πειράζει, κάνε υπομονή. Ωραία, και τώρα θα κάνω την κρέπα. Αγαρά, έτοιμο. Βοηθέ, μπορείς να με βοηθήσεις? Ναι, ναι. Α, έτσι, εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία, παιδιά, ψήθηκε και την γυρίσαμε από την άλλη πλευρά και σε λίγο θα βάλουμε τα υλικά. Άντε, πού είναι ο μάγειρας? Πεινάω, δεν μπορώ άλλο. Ωραία, βάζουμε και τις μπανάνες. Ωραία, και τώρα θα βάλουμε και καπρίς. Ωραία, τώρα θα βάλουμε και καπρίς. Να τα. Μια χαρά. Να το, έτοιμο. Πάμε να το δώσουμε στο Κώστα και σίγουρα θα το αρέσει πάρα πολύ και σίγουρα θα βάλει 10 στα 10. Είμαι 100% σίγουρος. Κύριε Κώστα, η κρέπα σας είναι έτοιμη. Θεϊκή, Οδυσσέα, είσαι σίγουρος ότι το έκανες όλο αυτό μόνος σου? Εντάξει, φυσικά. Είχα μια μικρή βοήθεια από τον βοηθό μου, αλλά το πιο πολύ το έκανα εγώ. Πόσο βάζεις? 9,5 στα 10, γιατί είχες και μια πολύ μικρή βοήθεια, αλλά είναι τέλειο. Εντάξει, ευχαριστώ, μπρο. Τι ωραία είναι. Επιτέλους θα φάω και εγώ, γιατί πάω να φάω σίγουρα κάτι νόστιμο. Κι άλλος ένας πελάτης. Ωραία, πάω και αυτό να εξυπηρετήσω. Γεια σου, κύριε Ραφάριο. Είστε στο εστιατόριο Μπουένο. Βλέπω, Οδυσσέα, τι κάνεις εδώ, δεν κατάλαβα. Είμαι ο Οδυσσέας ο μαγειράς εδώ σήμερα. Μαγειράς εσύ? Ναι, μαγειρεύω φαγητά. Αφού είσαι με YouTuber. Ναι, αλλά για μια μέρα ήθελα να γίνω. Να δοκιμάσω πώς είναι. Δεν είναι επικίνδυνο να παραγγείλω? Όχι, εγώ φτιάχνω πολύ ωραία φαγητά. Πιστεύω, γιατί ξέρω ότι στο Μπουένο φτιάχνω πάρα πολύ ωραία φαγητά. Ναι, ναι. Εγώ θέλω Club Sandwich Bueno. Υπάρχει τέτοια? Ναι, φυσικά. Εδώ σίγουρα, τα πάντα υπάρχουν. Σίγουρα. Τα πάντα, ναι, τα πάντα. Ωραία. Σε 2 λεπτά θα είναι έτοιμο. 2 λεπτά, τόσο γρήγορα? Ναι, φυσικά. Μην διέσαι, φτιάξε καλύτερα. Εντάξει, θα το σε 5 λεπτά. Ντάβαι. Παιδιά, πραγματικά ο Οδυσσέας το φτιάξε πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε, το έχω φάει όλο. Ναι, κι εγώ το τρώω τώρα, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι του Οδυσσέα για να έρθουν και άλλα τέτοια ωραία βιντεάκια. Ωραία, παιδιά, πάμε να φτιάξουμε αυτό που είπε ο Ραφαήτο. Έτσι. Τώρα βάζουμε το τυράκι εδώ πέρα και εδώ πέρα. Τώρα βάζουμε και την ομελέτα.
Ναι, μετά βάζουμε το μαρουλάκι. Τώρα εδώ πέρα βάζουμε μπέικον. Να τα. Ωραία, μια χαρά. Τώρα και τις ντομάτες βάζουμε. Και ένα μαρούλι. Ωραία, έτσι. Πω πω, πόσο ωραίο είναι. Μου έρχεται να το δοκώσω πάρα πολύ. Έτοιμο είναι το κλαπ σάντουιτς και πάνω το δώσω στο κύριο Ραφάριο. Να το, έτοιμο. Μυρίζει τέλεια. Να δούμε τώρα. Γεύση. Ναι, δοκιμάστε το. Σας αρέσει ή όχι? Τέλεια! Bueno, παιδί, απέραντο, μπράβο, τσέα! Πόσο βαθμολογείται αυτό, 0 στους 10? Από 10, 11! Πω, τέλεια, ναι ρε φίλε! Να κάτσεις μαζί μου! Κάτσε, λαχώνα! Παιδιά, δεν μπορούσα να αντισταθώ! Παιδιά, μην ξεχάσετε, κάντε και follow στο Instagram και μην συχνά μπορείτε να δείτε στο story δικά μας πρόσωπα. Με θέλετε. Και να σου πω, λέει, πάρα πολύ νόημα, χωρίς πλάκα. Παιδιά, έχω πεινάσει και νομίζω πως ήρθε η ώρα να παραγγείλω εγώ. Θα φωνάξω στρατόν Οδυσσέα μάγειρα να μου φτιάξει κάτι, λοιπόν. Οδυσσέα! Α, έλα, Δημόν, έρχομαι, σε ξέχασα, ρε! Τι θα θέλετε, κύριε Δημόνκα? Δημόν, βασικά με λένε, τέλος πάντων. Εντάξει, Δημόνκα. Λοιπόν, Οδυσσέα, θα ήθελα μία πίτσα κοτόπουλο. Ναι. Και μία σαλάτα Caesar με σος μουστάρδας. Πανεύκολο. Σίγουρα. Ναι. Σε 5 λεπτάκια θα είναι έτοιμο. Εντάξει, Οδυσσέα, εντάξει. Περιμένω. Ωραία. Άντε. Αχ, παιδιά. Κάντε οπωσδήποτε εγγραφή για τον Οδυσσέα μάγειρα να μας φτιάξει την καλύτερη σαλάτα και, και την καλύτερη πίτσα στον κόσμο. Τώρα βάζουμε barbecue στην πίτσα. Τώρα το απλώνουμε. Νομίζω μια χαρά είναι. Έτοιμο. Παιδιά, τώρα βάζουμε μπέικον. Ωραία. Αυτά εδώ. Παιδιά, δείτε πόσο ωραίο. Ωραία πίτσα. Ο Τιμόν θα τη βαθμολογήσει πάνω από 9. Είναι το μόνο σίγουρα. Αυτό είναι 100%. Σας το λέω. Έτοιμη για ψήσιμο. Και μετά, μόλις ψηθεί, θα το δώσουμε στον Τιμόν. Πω πω, Οδυσσέα, τι πίτσα είναι αυτή, ρε φίλε. Τρελαίνομαι. Το ξέρω, είναι τέλεια. Είναι VIP πίτσα. Εγώ έτσι την ονομάζω. Ωραίος, ωραίος. Καλά κάνεις. Λοιπόν, έλα, ας δοκιμάσουμε. Λοιπόν, πάρουμε. Πολύ ωραία. Ναι, είναι πολύ ωραία. Πόσο μηδέρες βάκα βάζεις? 20/10. 20/10, σημαίνει ότι σου άρεσε πάρα πολύ, ναι. Όχι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τέλεια, τέλεια. Θα πω, ό,τι καλύτερο, Οδυσσέα, ευχαριστώ. Α, ναι, και τώρα σου πάρω και τη σαλάτα. Τέλεια, Οδυσσέα, τέλεια, ευχαριστώ. Αχ, Οδυσσέα. Όχι, όλο, Οδυσσέα. Α, όλο, όλο. Ναι. Α, okay. Ευχαριστώ, Οδυσσέα. Να είσαι καλά, Οδυσσέα. Να είσαι καλά. Πω, πω. Είσαι τούμπανο, Οδυσσέα. Το ξέρω, είμαι τούμπανο, το ξέρω. Λοιπόν, στην υγεία σου, Οδυσσέα. Πώς σου φαίνεται, καλή? Οδυσσέα, είναι ό,τι καλύτερο. Ω, ήρθε και ο Στάς. Ωραία. Οπα, καλώς τον Οδυσσέα μαγειρά. Πού είσαι, ρε Στάς, τι κάνεις? Στάς μαγειράς, είναι το σωστό. Ναι, τι θα θέλετε να πάρετε? Θα ήθελα να φάω νομίζω ένα club burger ή burger club, ένα το δύο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και μια Coca-Cola, παρακαλώ. Πάνε είναι εύκολο. Φυσικά. Μπράβο, Οδυσσέα. Από σαν να περιμένω το καλύτερα, εντάξει. Ναι, άραξε. Έλα, το περιμένω τώρα, αρχή. Αν υπάρχει μόνο παιδιά να το φάω οπωσδήποτε, γιατί τρελαίνουμε το Burger Club ή Club Burger, δεν ξέρω πώς λέγεται, η αλήθεια είναι. Παιδιά, ο Στάς ζήτησε Club Burger. Είναι το ίδιο με το Club Sandwich. Απλά αντί ψωμάκια τοστάκια, είναι τα ψωμάκια του Burger. Τώρα ας βάλουμε εδώ πέρα μαγιονέζα. Εδώ πέρα θα γράψω ένα G, καλά G σου. Έτσι μας το θα προσπαθήσω. Ωραία, G. Τέλειο βγήκε. Και εδώ B. Ωραία. Δεν πειράζει, να το μπει. Και τώρα πάμε να βάλουμε και τα υλικά. Ας βάλουμε τώρα το μπι.
μπιφτέκι. Τώρα θα βάλουμε τα μπέικονς. Τώρα βάζουμε τυρί. Θα το βάλω πολύ πολύ. Μια χαρά τόσο. Τώρα βάζουμε ντοματούλες. Και τώρα βάζουμε μαρούλι. Ωραία, λίγο να συμπληρώσει και εδώ. Ωραία, και τώρα. Ωραία, παιδιά, δείτε. Τώρα θα το κόψω σε 4 κομμάτια. Θα βάλω πατάτες και θα είναι έτοιμο. Να το. Το αγαπημένο μου κλάβο, Οδυσσέα. Και είμαι σίγουρος ότι το κάνεις τέλειο. Το ξέρω, ναι. Ελπίζω να μην το βάλεις πάρα πολύ σως και τέτοιο. Όχι, όχι, μια χαρά. Δεν μου έκανε ένα prank. Όχι, δεν σου κάνω prank, άραξε. Γιατί πρέπει να σου βαθμολογήσω, δεν το ξεχνάμε αυτό. Ναι, ναι, βαθμολογήσαμε. Γιατί από ό,τι έχω μάθει σήμερα έχεις πάρει πάρα πολύ βαθμούς. Ισχύει αυτό ή όχι? Και ο χειρότερο βαθμό που έχω πάρει είναι 9,5. Σήμερα. Ναι. Μπράβο, θα σου πω τώρα εγώ. Εφτά. Τι? Πλάκα κάνω, 10. Ευχαριστώ ρε μπρο. Πολύ ωραίο. Ναι. Εντάξει, δυσιά, τώρα θα φάω εγώ. Με σφέρω και μια κοκακόλα, θα πράσω. Ωραία, πάω, ένα λεπτό. Μάγκες, είναι φοβερό. Για να κάνει και ο Οδυσσέας και άλλα δει τέτοια βίντεο, κάντε οπωσδήποτε γραφή. Άμα δούμε ότι κάνετε όλη γραφή, θα κάνουμε και άλλα τέτοια πολύ ωραία βίντεο, εντάξει. Και επίσης το Instagram του Μπόνιο είναι εδώ πέρα κάτω. Μπείτε μέσα και κάντε όλοι follow που κάνω και εγώ εκεί πέρα και ο Τιμόν και ο Ορφάρη και όλοι μας. Α, ωραία, Τιμόν. Οδυσσέα, ήθελα να πω. Πρόσεχε, ρε φίλε. Οδυσσέα. Πρέπει να προσπίσω ωραία το μαγαζί, πρέπει να κάνεις τις φυλακίες, να τρέχεις. Έτσι, μαγαζί. Κύριος, κύριε. Κύριε, Στάς. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, συνεχίζω. Και παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, βάλτε like, κάντε εγγραφή. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κούδουν καμπανάκι ή το κάμπλο κουδουνάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι, ούτε ένα όλη εγγραφή. Και το λέμε.